Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο, κοντά σας κάθε μέρα. Συγγνώμη που εχθές το βράδυ στα μέσα της εκπομπής αναχώρησα, λόγω του ότι κατά τις 6.30 ώρα εκεί στην κεραία μας, στη μεγάλη που είναι και τηλεόραση και το ραδιόφωνο, πέσε ένας κεραυνός στο ρέμα απ' έξω και σταμάτησε η εκπομπή. Γι' αυτό πρέπει να φύγω κατευθείαν να πάω και κάτω να δούμε τι είχε γίνει ακριβώς. Δεν πειράζει όμως, για να ξέρουν οι ακροατές μας, συμβαίνουν αυτά. Εδώ είχαμε λιακάδα, αλλά εκεί δεν είχαμε λιακάδα, είχαμε πολύ άσχημο καιρό. Τα τηλέφωνα στο σταθμό είναι 727-725-5555 για τους φίλους και φίλες. Εκπέμπουμε για το διαδίκτυο στο wpso.com, στο Facebook, στο Greek Voice. Επίσης εκπέμπουμε σε όλα τα κανάλια εδώ στη Φλόριδα, στο κανάλι 48 στον αέρα, στο Bright House, στο κανάλι 948 και 99,3, στο Our Cable TV στο κανάλι 96 και στο κανάλι 24 που πάει σε όλο το state της Φλόριδας. Λοιπόν, εκπέμπουμε επίσης από το δορυφορικό δορυφόρο στη Ρωσία, στο SPB TV και σε όλα τα κέμπλους στη Ρωσία, στο SPB TV, Cable TV. Εάν είσαι στη Μόσχα και τα λοιπά, μπορεί οι φίλοι ακροτές να μας δούνε φανταστικά εκεί, στα Cable TV. Δεν ξέρω ποιο κανάλι έχουν ακριβώς. Πολλοί πάνε εκεί πέρα και μας βλέπουν την εκπομπή αυτή και όλο το κανάλι μας. Έχουμε και τις ρωσικές ειδήσεις κάθε μέρα, που αυτό παίζει σημαντικό ρόλο, διότι οι ρωσικές ειδήσεις, αγαπητοί φίλοι, μεταδίδονται στο κανάλι μας. Λοιπόν, συντονιστείτε στο Facebook. Να χαμηλώσω. Να χαμηλώσω. Ωραία. Είμαστε ζωντανά, να τα δοκιμάσετε όλα, δουλεύουν κανονικά. Λοιπόν, πολλά και διάφορα θέματα σήμερα στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Να καλημερίσουμε τους πάντες στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, στην Ανατολική Ρωσία, Τουρκία και όλες αυτές τις περιοχές, Ινδίες κτλ. Γεια σας σε όλους τους κεφαλονίτες στη Σιγκαπούρη. Εσείς πάτε καλά. Θέλω να έρθω ένα ταξίδι εκεί πέρα. Πάει καλά η Σιγκαπούρη. Εμείς δεν πάμε καλά εδώ. Η Αμερική πάει κατά διαβόλου, η Ευρώπη πάει στο διάβολο και από εκείθεν όλοι. Όλοι πάει κατά διαβόλου. Η Σιγκαπούρη, η Κίνα, οι Ινδίες και αυτά τα μέρη πάνε στους παραδείσους. Χρήμα, πολύ χρήμα, πολύ χρήμα. Τα κορόιδα πάντα θα είναι κορόιδα και θα πληρώνουν. Θα πληρώνουν. Φορολογίες, πολλές φορολογίες. Θα στέλνουν λεφτά οι Αμερικανοί με το τσουβάλι, δισεκατομμύρια δολάρια, τρίλιον ο δόλαρος, για να φτιαχτεί η Κίνα, να φτιαχτεί η Ινδία, η Σιγκαπούρη, που η Σιγκαπούρη δεν ήταν τίποτα άλλο, εσείς οι ναυτικοί παλιοί που θα έχετε πάει με τα καράβια, ξέρετε πως ήταν η Σιγκαπούρη, ένα λιμάνι της Μαύρης Όρος και όλο βάτη και κουνούπια. Και σήμερα έχει γίνει μια πόλη που δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Ανώτερη από το Las Vegas. Μάλιστα, η Σιγκαπούρη. Και έχουμε ολόκληρο το νησί κεφαλονίτες που όλοι είναι έμποροι. Το ωραίο είναι το εξής, ότι δεν μπορούν να κάνουν business με τους Εβραίους. Διότι οι κεφαλονίτες το λέμε, το τονίζουμε και μα τα θέα μου, μη μου λες μα και μου. Εβραίος στην Κεφαλονιά δεν έχει κάνει. Δεν έχει πατήσει και δεν μπορεί να κάνει. Διότι την πατήσατε με το καρπούζι. Πολύ απλό. Λοιπόν, να αρχίσουμε την εκπομπή σήμερα με τον Μίτσο από, αν δεν κάνω λάθος, από τον New Jersey. Μίτσο, καλησπέρα, καλησπέρα, εκεί που είσαι. Καλησπέρα, το αίμα. Το αίμα. Ακούω τη φωνή μου, έχω στροφή. Η φωνή σου ακούγεται λες και είσαι από κάποιο διαστημικό μέρος, ξέρεις, μακριά. Κόβεται η φωνή σου, γιατί. Νομίζω είναι η Skype. Έχω επιστροφή. Περίμενε, τώρα αρχίζει να διορθώνεται. Ναι, σε ακούω καλύτερα τώρα. Για διόρθωση εκεί. Κάνε τεστ, εδώ τεστ, εκεί τεστ. Εδώ παπάς, εκεί παπάς. Πού είναι ο παπάς? Να τος ο παπάς. Για μίλα. Εντάξει, τώρα είναι εντάξει. Εντάξει, τον πιάσα τον παπά. Λοιπόν. Ακούγομαι μπάσος ή ακούγομαι πρίμος?
Κοίταξε, και από τα δύο ακούγεσαι. Τώρα, αν θέλει να ακούγεσαι και διαφορετικά, μπορεί να το κάνεις αυτό. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Έβαλα μας... περισσότερα μπάσα. Κάτσε να βγάλω πρίμα. Πες μου τώρα. Όπα. Μην κάνεις τώρα πειράματα, τώρα μπάσα και πείμα. Ό,τι και να ακούσεις, θα ακούσεις anyway. Τι τηλεφωνικό, τι αυτό, τι από εδώ. Εντάξει, ακούγεσαι. Πώς ακούγομαι τώρα. Μια χαρά ακούγεσαι. Εντάξει, αφού το λες εσύ. Μια χαρά ακούγεσαι. Είχαμε κάνει μία παρατήρηση. Πρώτα απ' όλα ένα λεπτό, γιατί λες ότι τα πράγματα πάνε κατά διαόλου στην Αμερική. Λοιπόν, δύο πράγματα. Μήπως δεν έχω δίκιο. Εγώ σου δώσω δύο παραδείγματα τώρα. Εντάξει, δώσε με 100 παραδείγματα. Δύο παραδείγματα που παρατηρώ. Το πρώτο είναι ότι... Να μιλήσουμε για τις γόμενες πρώτα. Ορίστε. Να μιλήσουμε για τις γόμενες πρώτα. Θέλεις να πάμε κατευθείαν σε αυτό ή να πάμε στα δύο παραδείγματα. Ας τα δύο παραδείγματα. Πάμε στις γόμενες. Okay. Ο κόσμος ενδιαφέρεται να μάθει εν συντομία τις γόμενες, ποιες είναι οι γόμενες, τι εννοούμε γόμενες και κατά πόσο είναι αληθινές γόμενες ή είναι ψεύτικες γόμενες. Έκανα μία παρατήρηση. Λοιπόν, για πες μου ακριβώς και για να καταλάβει το ακροατήριο. Α, ξέχασα να πω και μου γράφουν εδώ. Ρε Άγγελε, ξέχασα στην Αμερική να πεις καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο Καναδά και στη Λατινική Αμερική. Καλό βραδάκι στην Ελλάδα, την αγάπη μας. Σε όλους εκεί, ειδοποιήστε τους φίλους στο Facebook, με βλέπετε, κάνετε ένα like με την καρδιά, στείλετε και το χέρι έτσι επάνω και την καρδιά, τα βλέπω εδώ πέρα συνεχώς ότι η εκπομπή σας αρέσει και κάνετε share την εκπομπή σε όσους φίλους μπορείτε, διότι από αυτή την εκπομπή βγαίνουν παράξενοι άνθρωποι, σαν τον Μίτσο παραδείγματος χάρη, σαν τον Γιώργο Γαλτουρίδη, σαν τον Ντουλάτο. Παράξενα πράγματα ακούγεται, για αυτούς αποκαλώ και παράξενους ανθρώπους. Δεν τα έχετε ξανακούσει πουθενά. Θα μιλήσουμε κάτι καινούργια πράγματα για τις γόμενες του Τραμπ που λέμε, που δεν τα έχετε ξανακούσει πουθενά. Θα μας τα πει ο Μίτσο σήμερα. Να δούμε τι έχει να μας πει. Θα είναι κάτι το οποίο δεν έχετε ξανακούσει. Έτσι δεν είναι, Μίτσο? Εγώ έκανα την παρατήρηση και εσύ την παραδέχτηκες, ότι κανείς δεν την έχει κάνει αυτή την παρατήρηση μέχρι στιγμής. Στην επισήμανση. Όχι. Όχι, δεν την έχει κάνει κανένας, λοιπόν θα τα πούμε από πρώτο χέρι. Γι' αυτό η εκπομπή λέγεται «Η εκπομπή που διαφέρει και ενδιαφέρει». Διαφέρει και ενδιαφέρει, δεν έχει σημασία ποιος μιλάει, όλοι μιλάνε. Εγώ θα θέλω όμως να σου πω, Μίτσο, θα αντέξεις μέχρι 7 η ώρα. Αυτό το πρόβλημα με μένα είναι. Σαρτάται, αν θα μου βγάλεις... Εάν δεν αντέξεις μέχρι 7 η ώρα, τότε ό,τι έχεις πει είναι άχρηστα. Σε λεπτά, παρακαλώ, θέλω να καθίσεις μέχρι 7 η ώρα, παρά 2 λεπτά. Αυτό. Και να μπουν όλοι και ό,τι πούνε... Ένα λεπτό. Ναι. Όταν εγώ είχα βγει στο Ντουλάτου για να μιλήσω, αυτός κατευθείαν είπε, αυτός τα παίρνει από κάποιον, γι' αυτό μιλάει έτσι. Άκου εδώ. Από τους Εβραίους. Εγώ δεν μιλάω έτσι για άλλο κόσμο. Δεν έχω τέτοια γένεια πάνω μου. Ωραία. Και κάτι άλλο. Εγώ είμαι υποιατρική επιτήρηση. Μου έχει πει ο γιατρός μου να μην συγχύζομαι. Ω Παναγίσα, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην μου συγχύσει το Μίτσο τώρα και πάρει φάρμακα και δεν ξέρει τι λέει σε λίγο. Αυτό κάτσε, γιατί είμαστε Έλληνες, υποτίθεται και πρέπει να. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην τον συγχύσει το Μίτσο. Μην τον εξαγριώνετε, γιατί είναι σε. Μια και το όξησες, ένα λεπτό. Μια και το έξησες. Να το πούμε αυτό, εντάξει. Εσύ, παιδί μου, θα σας ακατέψει τον Ομπάμα. Περίμενε. Με τα φάρμακα. Δεν μου λες, είδες σήμερα όμως που ξαφνικά ο Ομπάμα αγκάλιασε το Ρέντι, τον είπε θαραλέο και είπε όχι άλλη λιτότητα στην Ευρώπη. Ναι, το ακούσαμε και αυτό. Πα ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Πάμε στις γόμενες είναι αυτά, τα πούμε και αυτά. Πάμε στις γόμενες είναι αυτό. Πες μας για τις γόμενες τώρα του Τραμπ. Όταν θα μου βγάλεις κάποιον που θα μου πει είσαι ελληνόφωνας Εβραίος, δεν πρόκειται να κάτσω να τον ακούσω. Ρε εσύ, Μίτσο. Στην άλλη, Μίτσο. Άκουσε κάτι. Και εμένα έχουν βγει ακροατές, μου γράφουν στο Facebook, μου γράφουν δεξιά-αριστερά πόσα εκατομμύρια και δισεκατομμύρια δολάρια παίρνεις από τη CIA, από το FBI, ότι παίρνεις λεφτά, ας πούμε, από τους Εβραίους, από το Ισραήλ. Και τους λέω, παιδιά, να, εδώ πίσω θα είναι τράπεζα. Έχω πολλά δισεκατομμύρια. Και τι έγινε λοιπόν? Okay, ναι, αλλά εσύ ελέγχεις το κουμπί εκεί και κλείνεις όποιον θέλει. Τους αφήνω και μείναν ελεύθερα. Εφόσον ελεύθερα γνώμη. Δεν πάνε από ό,τι θέλω. Να μην κρίζουν μονάχα. Δεν πάνε να λένε παραμύθια, ό,τι θέλω να πούνε. Εντάξει, και τι έγινε που είπανε δηλαδή ότι τα οικονομά από το Ισραήλ. Λοιπόν, και τι έγινε, τα παίρνω, μακάρι να τα παίρνω. Δεν τα παίρνω. Και μετά είπα κάτι στο Sky και βγήκανε και το παραπείσανε κατευθείαν. Δεν άκουσα αυτό το άτομο γιατί το είχα κλείσει. Αλλά υπάρχουν ορισμένα πράγματα στα οποία δεν πρόκειται να συμμετέχω. Όπως αν κάποιος βγει και πει ότι κάνουμε επανάσταση εναντίον της Αμερικανικής κυβέρνησης. Για αυτά τα πράγματα ο κόσμος έχει χάσει υπηκότητα. Κοίταξε, πάμε στις γόμενες και να. Μετά πάμε στην άλλη Αμερική. Λοιπόν,
Το θέμα ήταν, έκανα μία επισήμανση και σου την είπα και σήμερα. Το μόνο άτομο που φτάσε κοντά σε αυτή την επισήμανση χτες στη συνέντευξή της που είδα λίγο στο CNN ήταν η γυναίκα του Τραμπ, η Μελάνια. Ναι. Που είπε κάτι, το οποίο βέβαια όλοι το περνάνε τώρα στα ψηλά, αλλά εμένα, ξέρεις, η θεωρία μου από την αρχή ήταν ότι η όλη υπόθεση ήταν στημένη. Και εσύ ο Μίτσος λες ότι αυτή η υπόθεση του Τραμπ με τις γόμες δεν είναι στημένη? Βέβαια, βέβαια. Παράξενο μου φαίνεται. Τώρα θα πάθει ο Γιώργος Βιαλτουρίδης συμφορά. Περίμενε. Πάρει μία μπουκάλα ασπιρίνες. Αποκλείεται. Κάτσε. Κάτι δεν πάει καλά. Το όνομα Jeffrey Epstein, το έχεις ακούσει? Άκουσα κάτι μου λέει. Για λέγε συνέχισε να ακούσουν οι ακροατές. Θα σου πω σε λίγο, αλλά η Μελάνια Τραμπ επεσήμανε, το ψηλό επεσήμανε κάτι που έχω επισημάνει εδώ και μέρες. Θυμάσαι, να κάνουμε μια σύγκριση λοιπόν για να καταλάβουμε τη διαφορά. Ναι. Θυμάσαι τις υποθέσεις με τον ηθοποιό, τον κωμικό, τον μαύρο, τον Bill Cosby? Ναι, που τώρα στα γεράματα τον άνθρωπο το γενικάνε με αποζημιώσεις εκατομμύριων δολαρίων, διότι τις βίασε, τις έκανε, τις έρανε και τα λοιπά και τα λοιπά. Τις τρίμωξε στις κουζίνες, στα μπουλάτια, στα κρεβάτια, στις πλάσες, που και που δεν άκουσα δηλαδή. Δεν τις τρίμωξε. Ακριβώς αυτό που έγινε είναι ότι τις νάρκωνε. Αχα. Και τις βίαζε τη μία μετά την άλλη τις γυναίκες. Ότι σνάρκωνε πρώτα, με τι ναρκωτικό, κοκαίνη, χωραίνη, χειροίνη, τι τους έδινε δηλαδή? Δεν ήμουν μπροστά, διαβάστε τη δικογραφία, αλλά γενικά τους έδινε χάπια υπνοτικά. Αυτό έχει επικρατήσει και αυτό λένε. Α. Και μετά από αυτό, επειδή ήταν νεκρόφιλος από ό,τι φαίνεται, προχωρούσε στο βιασμό τους. Ουο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 υ
πλάκα μετά την άλλη και να λένε την ίδια ιστορία. Αλλά τι λέγανε όλες. Πήγε να μας φιλήσει, μας έβαλε χέρι, πήγε να μας βάλει χέρι. Πήγε, δεν μας έβαλε χέρι, πήγε να μας βάλει χέρι, τις έπιασε στο χέρι της Ανής, τις φίλησε στο μάγο της Ανής, ναι, την άλλη την αγκάλιαζε στο αεροδρόμιο κτλ. Καταλάβαμε, ναι. Στα χείλη το παραδέχεται και ο ίδιος τα κάνει όλα αυτά, αλλά ποτέ μα ποτέ ανάμεσα στις 10 κυρίες που έχουν βγει, χωρίς να αμφισβητώ τα όσα λένε, μία δεν είπε την κουβέντα που είπαν όλες για τον Bill Cosby. Και ποια ήταν αυτή η κουβέντα? Με βίασε. Καμία δεν το έχει πει μέχρι στιγμής. Άραγε ο Τραμπ είναι αθώος. Δεν μπορώ να πω ότι είναι αθώος, αλλά εμένα τουλάχιστον μου δημιουργεί ορισμένες υποψίες γιατί αυτό δεν συμβαίνει. Από την άποψη του ότι, είναι αυτό που πιστεύω εγώ, ότι όλη η υπόθεση αυτή είναι στημένη. Υπάρχει αυτή τη στιγμή όμως υπόθεση στο δικαστήριο που έχει να κάνει με αυτόν τον κύριο, τον Τζέφρι Έπστιν, ο οποίος διοργάνωνε όργια. Είναι δισεκατομμυριούχος από τη Νέα Υόρκη, αλλά στα όργια του δεν είχε πάει μόνο ο Τραμπ. Ξέρεις και ποιος άλλος είχε πάει? Ποιος άλλος είχε πάει? Ο Μπιλ Κλίντον. Το ξέρω, αυτό είπανε. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή υπάρχει μήνυση από 13χρονη που λέει αυτοί ότι με βίασαν ο Έπστιν και ο Τραμπ. Και ο Τραμπ. Ναι, είναι η πρώτη περίπτωση, αλλά πρόσεξε, το όνομά της δεν έχει ανακοινωθεί, κρατιέται κρυφό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η υπόθεση θα προχωρήσει στα δικαστήρια το Δεκέμβρη, υποτίθεται, άρα δεν έχει να κάνει τίποτα με εκλογές. Εδώ πέρα βάζω πολύ μεγάλες ερωτήσεις για το πόσο στημένη είναι ολόκληρη ιστορία πια. Ναι, για πες πώς το υποψιάζεσαι αυτό, δηλαδή στημένη από το Δημοκρατικό Κόμμα? Εγώ είναι, okay, εάν υπάρχει ένα ζευγάρι στην Αμερική αυτή τη στιγμή που είναι παντοδύναμο στον πολιτικό κόσμο, είναι η Κλίντον. Και οι δύο τους. Μετά τους Ομπάμα έρχονται οι Κλίντον. Και οι δύο τους είναι παντοδύναμοι. Το 2005 έχουμε τη φωτογραφία του Τραμπ που το έχει πει. Πού να δείτε τι μου έλεγε ο Μπιλ Κλίντον όταν πέσαμε γκολφ μαζί. Και έχουμε τη φωτογραφία του Τραμπ, του Κλίντον, της Μελάνια και της τότε πρώην φιλενάδας του Τραμπ, δεν θυμάμαι το όνομά της, την οποία τη δημοσιεύουν μόλις να γελάνε, και αρχικά βγαίνουν οι δημοσιογράφοι και λένε δεν ξέρουμε ποια είναι η κυρία, η τέταρτη κυρία της φωτογραφίας, και βγαίνει αυτή και λέει πώς δεν ξέρετε ποια είμαι, εγώ ήμουν εμείς playboy από τον τάδε χρόνο και όλοι με ξέρατε. Μάλιστα. Εντάξει. Δηλαδή την είχε αυτή και ο Τραμπ και ο Κλίντον? Well, ξέρω, okay. Εσύ να βάλεις ό,τι υποψία θέλεις. Εγώ σου λέω ότι είδα. Ναι, εντάξει. Τώρα, πες μου κάτι τώρα. Για να μην να στρίξω στα πιο επίγον θέματα τώρα, να μην κολλήσουμε στις γκόμενες κτλ. Πες μου κάτι τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, όπως
ας μην πούμε για τον Κλίντον ή για τον Τραμπ, κάθε άντρας, εντάξει, τα ίδια μυαλά κουβαλάει. Δηλαδή, άμα πάνε να παίξουν γκολφ, πάνε σε ένα μπάνιο, πάνε στο σινεμά, πάνε σε μια μπάρα, περνάει μια τώρα. Παραδείγματος χάρη, άμα πάμε στο Hooters, πρόσεξε, τα ξέρεις τα Hooters. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ στο Hooters. Αν πας, γιατί άμα θα πας, θα πας στην πλάκα της ζωής σου. Δεν έχω λεφτά. Εσείς που έχετε τράπεζα και σας πληρώνουν, να πάτε. Εγώ δεν πάω. Γιατί να μην πας, δεν είναι ακριβό. Γιατί εγώ προτιμώ να διαβάζω και ετοιμάζω το και γράφω ένα άλλο βιβλίο που είναι Δίγημα για το 1204 και ασχολούμαι με αυτό. Το Hooters πάνε και οικογένειες, πάνε και μικρά παιδιά. Και ρωτώ τώρα το εξής. Στο Hooters είναι κάτι κοριτσάκια τα οποία είναι με σφιχτά παντρονάκια, με τα μπουτάκια τους έξω, με σφιχτά τα στήθη τους, τα σιδάκια του αμισά είναι έξω. Ξέρεις τι πράγματα. Έχει γεμίσει η Φλόριδα από τα Hooters. Και πάνε πάρα πολλοί οι οποίοι τρώνε το φαγητό τους. Πάνε και οικογενειακώς. Πάνε με τα παιδιά τους, με τις γυναίκες τους, όλοι μαζί. Οικογενειακώς, παππούδες, γιαγιάδες. Κάνουν και πάρεις μέσα εκεί. Αλλά το προσωπικό όμως έχει μια φάρμουλα να τα κορίτσια αυτά εμφανίσιμα, όμορφα και χαμογελαστά και πάντα, ας πούμε, να είναι πεταχτά κοριτσάκια. Δηλαδή να σελκίζουν αυτά τα κορίτσια. Αν άντρας έχει κάνει εγχείρηση αλλαγής φίλου, μπορεί να δουλέψει στο Hooters. Α, δεν το ξέρω αυτό. Μπορεί να γίνει το χρόνο. Άμα βγει η Χίλαρη Κλίντον, καθόλου απίθανο. Όχι, εγώ θέλω να ξέρω ποιος μπορεί να χρησιμοποιεί τις τουαλέτες εκεί πέρα όμως. Εδώ εγώ έκανα λάθος και πήγα σε ένα εστιατόριο. Το έκανα στον αέρα. Σταματά, λες, για λέγε μου, για να ακούω. Έκανες λάθος. Λάθος. Ναι. Ναι, ήταν σκοτεινό, ξέρεις. Και... ναι, ήταν σκοτεινό. Ναι. Πήγα και τώρα κοίταζα δεξιά και αριστερά. Βλέπω δεξιά. Δεν είδα καλά, δεν είχε ας πούμε ανθρωπάκι, άντρα ή γυναίκα. Σίγουρα, δηλαδή γενικά τα μπάνια έχουν μια γυναίκα και έναν άντρα. Ναι. Μια φιγούρα εκεί πέρα, μια πινακίδα. Ναι, αυτό δεν είχε τίποτα και έλεγε στα γαλλικά, ήταν στα σπανικά, ήταν ούτε κατάλαβα. Ναι. Και το έλεγα, ποιο το αντρικό από τα δύο. Δεν ήξερα. Έχει εγώ τώρα λέω εντάξει, θα πάω στο αριστερό. Ναι, γιατί η φωτογραφία της γυναίκας στα ισπανικά είναι διαφορετική από τη φωτογραφία της γυναίκας στα αμερικανικά. Δεν είχε φωτογραφία, ήταν μια λέξη, δεν έλεγε ας πούμε the man and woman, οι ladies, δεν έλεγε τίποτα. Έχει εγώ πέρα απόφαση και λέω θα πω αριστερά. Που μπαίνω αριστερά, τι να δω. Εσύ πήρες απόφαση. Πήρα φόρα και μπήκα μέσα. Ναι, με φόρα. Να κάνω και το. Να κατουρίσω και όσο τα χέρια μου. Ναι, λέγε. Και ήταν τώρα καμιά. 5-6 γυναίκες με τα στήθη έξω, με τα φουστάνια κάτω. Συγγνώμη, συγγνώμη. Και εγώ τρόμαξα και λέω. Okay, έπεσε σε πάρτι του Τζέφρι Έπστιν και εσύ καλεσμένος στα ίδια πάρτι. Ήσουν. Λοιπόν, τα πήγα μέσα. Με τον Τραμπ και με τον Κλίντον. Δεν ξέρω, δεν μιλάω για τον Τραμπ το κύριο και σου λέω έτσι και πήγα μέσα και σου λέω συγγνώμη, λέει, τι ζηνώ. Και όλοι με το χαμόγελο γυρίζουν και μου λένε no problem. Λέω ασκήσουμε, και έφυγα και πήγα μετά και μπήκα στο αντρικό. Εντάξει. Αλλά έκανα όμως παράπονο στη διεύθυνση και τους λέω ακούστε ρε παιδιά, λέω. Το μπάνιο σου δω, μια πινακίδα και τα λένε αντρικό και γυναικείο. Τι λέω να πάω τυχαία στο γυναικείο. Θα με περάσουν για κανένα ανώμαλο, λέω οι γυναίκες. Πώς και δεν βάλαν τις φωνές, με καταλαβαίνεις τι γίνεται. Αλλά μη ήταν ήρεμο και τα λοιπά και δεν βάλαν τις φωνές. Σκέψου, έρχονταν και αστυνομία να πάρουν μέσα του και τρελός. Να πάτε στις βιάσεις κιόλας. Περάσατε όμως τον νόμο εσείς που λέει μπορείτε να πάτε σε όποια τουαλέτα θέλετε πια. Ναι, περάσανε. Ναι, όχι, περιμένω να βγει άλλη. Περιμένετε να έχετε τρίτες τουαλέτες εσείς. Όχι, περιμένει να βγει άλλη, λέω. Άμα βγει η Χίλαρη Κλίντον θα βγει ο νόμος επίσημα. Εντάξει. Εγώ είπα το εξής. Δεν μου είναι σμίτς κάτι τώρα. Εάν ένας είναι ανώμαλος και πάει στο high school που έχει κοριτσάκια μικρά στο δημοτικό σχολείο και να επιτρέπονται και τα γόρια να μπουν στο ίδιο το μπάνιο ή αυτά τα οποία τα παιδιά που αισθάνονταν είναι γυναίκες, ανώμαλα παιδιά, και κάποιο παιδί ντυθεί σαν γυναίκα και πάει σε ένα γυναικείο μπάνιο με όλα τα κορίτσια και τις βιάσει όλες, το σουτάρισμα από τους γονείς και το κοινικοπέ, αλλά αυτή που θα πέσει στο school board. Okay. Τι τον έκανε στον άλλον μα τι τον έκανε στον άλλον Donald Trump. Πες ότι ένας μπήκε μέσα και σου λέει μια ευκαιρία να πάρει τις βιάς όλες. Δεν ακούγεσαι. Σε ακούς. Με ακούς. Δεν σε ακούω. Δεν σε ακούω καλά. Κόβεσαι. Εγώ πώς είμαι. Κόβαμε ή όχι. Μια καλά ακούγεσαι. Εγώ σου λέω το εξής. Να μείνω πιο σιγά. Πες ότι πέρασε αυτός ο νόμος. Τα αγόρια, τα κορίτσια και οι άντρες και οι γυναίκες να πήγαν σε ένα μπάνιο.
Και πες ότι πάει σε ένα high school που είναι κοριτσάκια 16-17 χρονών και αυτά συνήθως τα κορίτσια πάντα ξέρεις, όταν μπαίνουν στα μπάνια, κάνουν τα make-up, τα φουστάνια πάνω, το ένα και το άλλο, ξέρεις πώς είναι η υπόθεση. Και πάει και ένας ο οποίος δίνεται γυναίκα. Και πάει και τις πιάνει και τις βιάζει όλες εκεί μέσα. Βίασε ένα, δύο κορίτσια. Οι μηνύσεις πού θα πέσουν μετά? Στην κυβέρνηση, στο federal government, στο state, στην πολιτεία ή στο school board? Δεν μου λες, έχεις ακούσει πολλές φορές να γίνονται βιασμοί σε τουαλέτες? Μα θα γίνει. Αν θα γίνει αυτός ο νόμος, θα γίνει. Άμα περάσει αυτός ο νόμος, θα γίνει. Εμένα προσωπικά η ιδέα μου είναι ότι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης κάνει ό,τι θέλει με τις τουαλέτες της επιχείρησης και η κυβέρνηση δεν έχει καμιά δουλειά να του πει τι να κάνει. Ωραία, εγώ σου είπα για σχολείο. Okay. Στο σχολείο τα παιδιά δεν έχουν καμιά δουλειά οι ενήλικες να πηγαίνουν στις τουαλέτες των παιδιών. Επόμενη ερώτηση. Πες ότι ένα αγόρι ρε παιδί μου. Αγόρι, ίδια ηλικία, okay. 17 χρόνια, 18 χρόνια και πήγε μέσα στο γυναικείο και ντύθηκε γυναίκα. Okay. Well, okay. Και... και τη βιάζει, και βιάζει τα κορίτσια εκεί μέσα. Τα πιάνει και πάντα σε μια και τα βιάζει. Okay. Το αγόρι αυτό θα είναι ο Donald Trump ή ο Bill Cosby, ένα από τα δύο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Okay. Κοίταξε, θα παίξουμε τέτοια σενάρια, αλλά δεν... στην τελική ανάλυση αυτή είναι η νόμη της κάθε πολιτείας. Δεν είναι ομοσπονδιακή νόμη. Ναι. Εντάξει. Οπότε εξαρτάται από την πολιτεία τι θέλει να κάνει και τι θέλει να περάσει προσωπικά για τις δημόσιες υπηρεσίες. Εξαρτάται από το αν μπορούμε να θεωρούμε τους εαυτούς μας πολιτισμένους. Ναι. Και εάν πάντοτε θα υπάρχουν ανάμεσά μας ορισμένοι. Δεν έχει σημασία το αν κανείς δίνεται γυναίκα ή αν η γυναίκα δίνεται άντρας. Υπάρχουν ορισμένοι που έχουν πρόβλημα, είτε ψυχολογικό, είτε είναι απλώς από τη φύση τους ανώμαλοι. Εντάξει. Με αυτούς θα υπάρχει πάντοτε πρόβλημα. Αλλά κάποιος που θέλει να κάνει εγχείρηση για να γίνει γυναίκα δεν είναι εκείνος που θα βιάσει γυναίκες. Όχι, όχι. Δεν σου είπα για αυτούς οι οποίοι πραγματικά έχουν πρόβλημα. Ηθικό πρόβλημα. Εγώ σου είπα για ένα normal παιδί το οποίο ας πούμε θέλει και δεν έχει πάει ποτέ με γυναίκες. Είμαι κορίτσια και σε μια ευκαιρία τώρα να πάω και πήγα και γυμνές και πάμε να τους τριμώξω. Κατά τον ντουλάτο έχουν πρόβλημα κάθε μένα ο Θεός και η ψυχή τους. Αυτό είναι κάτι τελείως ιδιωτικό. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτό, πάμε σε άλλο θέμα. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί δεν θέλω να κάνω καμιά εγχείρηση και δεν μου πέφτει και λόγος. Μάλιστα, λοιπόν πάμε σε άλλο το θέμα τώρα. Αυτά που είπες προηγουμένως και λέγαμε σχετικά ότι αύριο θα είναι η αναμέτρηση λεγόμενη. Ναι. Εσύ πιστεύεις ότι και οι Ρεπουμπλικανοί και οι Δημοκράτες του την έχουν εστημένη του Τραμπ για αυτά τα οποία λέει στον Αμερικανικό λαό? Όχι, εγώ πιστεύω ότι ο Τραμπ τον στήσανε οι Κλίντονς για να βγάλουν από τη μέση τους Μπους. Αχα. Και αυτή ήταν η δουλειά του και την έκανε πάρα πολύ καλά. Εάν η Χίλαρη αναμετρήτω με κάποιους από το Ρεπουμπλικάνικο κόμμα, ακόμη και με το Ρούμπιο, το δικό σας. Ναι. Ο Ρούμπιο ήταν πιτσιρικάς, πεταχτούλης, εντάξει, φορούσε και τα κούνια. Και τα κούνια φορούσε. Λοιπόν, μπορεί να πήγαινε και σε λάθος τουαλέτες. Όλα παίζονται σε αυτή τη ζωή. Αλλά όπως και να το κάνεις, είχε πιο προεδρική εμφάνιση. Ξέρεις, έδινε αυτή την νεανική εμφάνιση που την έδινε και ο Ομπάμα όταν πρώτο έγινε πρόεδρος. Λοιπόν, κάποιος σαν το Ρούμπιο ακόμη, εγώ πιστεύω ότι θα ήταν πολύ πιο σοβαρή απειλή για τη Χίλαρη, για την κυρία Κλίντον, για την κυρία Υπουργό. Ναι. Λοιπόν, έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι να βγουν από τη μέση για να μην αποτελέσουν απειλή για την κυρία Κλίντον. Η κατάλληλη λύση ήταν ο κολλητός τους μέχρι χτες, ο Ντόναλντ Τραμπ, που ήταν κολλητός τους. Εδώ οι κόρες τους, το έχουμε ξαναπεί, δεν μιλάω ρατσιστικά, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, και οι δύο τους ανήκουν στην ίδια συναγωγή στο Μανχάταν. Και η Τσέλσι Κλίντον, Μις Βίνσκι, και η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ. Ο άντρας της είναι ο εκδότης του Observer, Jewish Observer φαντάζομαι. Λοιπόν, με τέτοια... έχουν δεσμούς, έβλεπε, σου λέει ότι εγώ συνείσφερα στη Χίλαρη Κλίντον $100,000.
για να είναι στο γάμο μου. Και δεν ήταν η μόνη φορά. Και οι δύο τους φωτογραφίες με τον Βασιλάκη, ο Ντόναλντ με τον Βασιλάκη, να παίζουν γκολφ μαζί και να τραβάνε τις ίδιες γκόμενες. Δεν λέω τίποτα τα οποία δεν τα έχουμε δει όμως. Εντάξει, έχουν τόσο στενές σχέσεις και ξαφνικά βγαίνουν αυτές οι γυναίκες η μία μετά την άλλη που αρχίζουν να λένε την ίδια ιστορία, πριν όμως η ιστορία στέκει σε ένα σημείο ότι τελικά ο Τραμπ δεν έκανε τίποτα παραπάνω από το να δοκιμάσει, να βγει με αυτές τις γυναίκες. Καμία από αυτές δεν λέει με βίασε. Και οι 10? Ρωτώ. Δεν φαίνεται λίγο περίεργο αυτό? Το ίδιο παραμύθι. Για πες μου όμως, νομίζω ότι είναι βαρτά από τα networks. Το CNN σήμερα ανακοίνωσε και είπε το εξής, λες και το CNN είναι ένα πρώην κομμουνιστικό ή φασιστικό κανάλι. Πρόσεξε αυτό που θα σου πω. Ποιος το είπε αυτό? Το CNN. Όχι, το CNN είπε εμείς είμαστε πρώην κομμουνιστές ή φασιστές. Όχι, δεν καταλαβαίνεις καλά. Ποιος το είπε? Σου λέω το CNN, λέω εγώ, το CNN ανακοίνωσε σήμερα. Αχα. Σαν ανακοινώσεις που, που έκαναν τα φασιστικά καθεστώτα και τα φασιστικά κανάλια και τα κομμουνιστικά κανάλια. Εντάξει, στην πρώην Σοβιετική Ένωση ή στη Γερμανία. Λοιπόν, ανακοίνωσε σήμερα και καλεί τους Αμερικάνους και λέει ότι όσοι από εσάς και μαζί και εσύ Μίτσο διαβάζετε στο διαδίκτυο τα weekly leaks, τα μηνύματα και τα emails, παραβιάζει τον αμερικανικό νόμο και θα πρέπει να πάτε φυλακή. Ναι. Εσύ okay, τι δεν... νομίζεις εσύ αυτή την υπόθεση? Όλοι δηλαδή θα πάνε φυλακή εκτός από το CNN. Και ποιοι είναι αυτοί οι καραγιώζοι στο CNN που θα πούνε σε μένα τον Άγγελο Αγγελάτο, μη διαβάζεις αυτά τα emails? Εγώ όταν τα emails αυτά έχουν σκοπήσει σαν κατσαρίδες ολόκληρο τον πλανήτη. Ένα λεπτό. Κάτσε εσύ. Όχι, ένα λεπτό. Το CNN ανακοίνωσε ότι θα βάλει φυλακή κόσμο. Ειδοποίησε ότι παραβιάζουν οι Αμερικανοί πολίτες και ότι δεν πρέπει να βάλουν και ότι αυτοί ανήκουν στη φυλακή. Όποιος πάει δηλαδή και διαβάζει πρέπει να πάει φυλακή. Ναι, τέλειωσες. Ναι, για λέγε μου. Okay. Λοιπόν, η ίδια θεωρία επικρατεί όταν πας στο διαδίκτυο και κατεβάσεις πορνό που είναι με παιδιά. Η ίδια θεωρία είναι. Η ίδια νομική θεωρία. Δεν είδα την είδηση γιατί εγώ δεν παρακολουθώ CNN. Μα αυτό δεν είναι πόρνο. Okay. No, δεν έχει σημασία, είναι η ίδια θεωρία. Δεν μπορεί να είναι η ίδια θεωρία, άλλο το πόρνο και άλλο ας πούμε κάτι το οποίο έχουν εκλέψει τα email του Μίτσου, του Αγγελάτου, της Χέλερης, του Ομπάμα, του οποιοδήποτε πολιτικού κτλ. Και τα τυπώνουν και τα βάζουν στο διαδίκτυο και πάει ο Ρέξης τα βλέπει. Και τα παίρνουν τα κανάλια και τα παρουσιάζουν. Το Fox έχει παρουσιάσει 1 εκατομμύριο και άλλα κανάλια και ραδιοφωνικοί σταθμοί. Το ίδιο ακριβώς, η ίδια ακριβώς λογική έχει επιβάλει το ότι αν κατεβάσεις πορνό με παιδιά από το διαδίκτυο και το βρούμε πάνω στο κομπιούτερ σου, σε κλείνουμε φυλακή. Το γεγονός του ότι εσύ δεν συμμετείχες στο έγκλημα δεν μας απασχολεί. Καθ' αυτό η πράξη του... Άρα και θα πρέπει το CNN να πάει και αυτοί όλοι να πάνε φυλακή. Ναι. Γιατί και αυτοί κατεβάζουν. Ναι. Ναι. Και ποιοι πρώτοι που τα διαβάζουν. Ισχύει που λες. Μάλιστα. Αυτό ισχύει. Πλην όμως, εάν με ρωτήσεις, έχεις πάει εσύ να διαβάσεις WikiLeaks? Όχι, όπως ούτε κατεβάζω πορνό με παιδιά εγώ. Μόνο με ενήλικες. Λοιπόν, δεν έχω κάνει τίποτα τέτοιο για να έχω παρανομήσει και θα σου πω γιατί δεν πήγα να διαβάσω τα WikiLeaks. Θα ήθελα να κοιτάξω σε κάποιο σημείο αν υπάρχουν αναφορές στην Ελλάδα, αλλά δεν το έχω κάνει. Να σου πω κάτι, θα σου πρότεινα να πας να δώσεις μια ματιά. Και βάλε Greek και θα κατεβάσεις πολλά ψαράκια και μπαρμπουνάκια εκεί πέρα για να γράψεις τα βιβλία σου. Θα σου πω γιατί. Και είναι αλήθειες, διότι εγώ έχω πει ένα πράγμα, Μίτς. Όσοι από εσάς, και δεν μιλάω μόνο για τις ΗΠΑ, μιλάω σε γενικές γραμμές και για την Ελλάδα και για όλο τον κόσμο, όσοι χρησιμοποιείτε τα public domain names, όπως παραδείγματος χάρη email, antros@gmail, ή Yahoo ή Mastermail, αυτά τα οποία είναι public και είναι δωρεάν emails, θα ξέρετε ένα πράγμα. Από την πρώτη στιγμή που θα βάλετε τα στοιχεία σας μέσα, έχουν πάρει όλα τα στοιχεία σας, ακόμα και τους αριθμούς από το social security σας.
Ναι. Όχι, όχι, εκείνο που εννοείς είναι ότι... Και ότι αυτά τα Gmail και τα λοιπά τα παρακολουθούν όλοι και οποιοδήποτε θα παρακολουθήσει και να σας κλέψει όλα τα πάντα που χρειάζεται να κλέψουν. Ναι, όπως το ίδιο ισχύει και με το Facebook. Λοιπόν, λέγατε, και κόσμος, δεν είναι μόνο αυτό, το θέμα είναι ότι εάν μπλεχτείτε σε κάποιο σημείο σε κάποια δίκη, επειδή αυτά είναι δημόσια, μπορούν να τα καλέσουν οι δικαστές και να βρουν πολλά πράγματα για εσάς. Τώρα καταλαβαίνεις γιατί η Clinton πήγε και έφτιαξε δικό της κομπιούτερ για να μπορεί να καταλάβει. Κοίταξε, λόγω του ότι εγώ είδα τα email της Clinton, δεν κάνανε hijack τα email της Clinton. Δεν πιάσανε το σερβερ το δικό της. Δεν μπήκανε ποτέ στο σερβερ το δικό της. Γι' αυτό και ακόμη τα ζητάνε τα ιδιωτικά της. Όχι, πρόσεξε κάτι. Τα email στα οποία βγήκαν έξω ήταν από φίλους της Χίλαρη Κλίντον, όπως ο Μπατίστα, ο οποίος αυτός χρησιμοποιούσε public email. Χρησιμοποιούσε το Gmail. Όταν μπαίνεις στο Gmail και κάνεις account λογαριασμό. Ποιος είναι ο Μπατίστα, όχι ο Μπατίστα, ξέχασε το όνομά του. Αυτός που είναι για το καπέλο μάλιστα. Τον Μποντέστα. Ο Μποντέστα, λοιπόν, άκουσε. Αυτός ο άνθρωπος, ένα λεπτό. Αυτός ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε public email, Gmail. Τα έχω όλα τα email μπροστά μου. Δηλαδή έγραφε στο σερβερ της Χίλαρη Κλίντον με το ειδικό της το email, το σερβερ που έχει τα email, τα οποία αυτά ήταν όλα secure, αλλά τα δικά του και η αλληλογραφία μεταξύ Ομπάμα με όλους τους πολιτικούς και τον κύκλο του Δημοκρατικού Κόμματος πήγανε σε αυτόν τον άνθρωπο. Και αυτός από εκεί και από αυτόν του πήραν όλα τα emails. Πολύ απλό. Πολύ απλό πώς θα κάνανε hijack τα emails. Σου έχω πει για τον Μποντέστα ότι... Είναι και Ελληνοαμερικάνος. Έχει μικρή σχέση με... Το πνεύμα της είναι Κοκόρης. Ναι. Συγγενής του Κοκόρη από το Τάπος Πρινς. Α, οπότε όλοι αυτοί μπλέκονται και με το Λαμπράκι, φαντάζομαι. Όχι, δεν πιστεύω. Αυτός που ήταν στο Τάπος Πρινς στο Πόρτο Έλληνες ήταν ο Κοκόρης και ήταν από την Καλαμάτα που ήταν κάπου εκεί μέση. Εγώ νόμιζα ότι ήταν από την Ήπειρο αυτή αλλά, ή από την Αλβανία ότι κατάγονται. Εννοώντας Έλληνες από την Αλβανία, αλλά δοκίμασε σε αυτή την οικογένεια ο Λαμπράκης να τους φάει ένα σπίτι στο Φλάσινγκ. Ήταν η υπόθεση που τραβιόταν στα δικαστήρια. Ναι, εντάξει, να μην αλλάξουμε θέματα από το Λαμπράκη. Στο θέμα αυτό τώρα, με τα λεγόμενα Weekly Leaks. Να πω και μια είδηση ότι σήμερα, εκεί που μένει ο άνθρωπος ο υπεύθυνος που στέλνει όλα αυτά και κάνει όλα αυτά λεγόμενα email, στα στέλνει έξω, στην πρεσβεία που είναι στο Λονδίνο κάπου. Στο Λονδίνο είναι, Άγγελα. Yeah, στο Λονδίνο που κάπου, στο Λονδίνο κάπου εκεί στην πρεσβεία. Σημερινός του έκοψε το ίντερνετ. Ακριβώς, του κόψαν το ίντερνετ σήμερα και έτσι δεν μπορεί να στείλει άλλα email έξω για τη Χίλαρη Κλίντον. Άρα να σου πω κάτι. They have the way to do it. Okay. Ο άνθρωπος είναι πολύ έξυπνος. Ξέρεις για ποιο λόγο δεν πήγαν αυτά, και αυτά, κοίταξε, ένας ο οποίος θέλει να χρησιμοποιήσει email είναι τόσο εύκολο. Τόσο εύκολο και να τα στείλει από αλλού. Μπορεί να πάρει, ας πούμε, το σερβερ ότι είναι στην Κίνα, ότι είναι στις Ινδίες, ότι είναι στις Μπαχάμες. Πίστεψε με. Και ορισμένα από αυτά έχουν. Όλοι στην κυβέρνηση μέσα, στις κυβερνήσεις μέσα, που έχουν μπει, δεν ξέρουν το τι τους γίνεται. Αυτό γίνεται για όλες τις κυβερνήσεις. Δεν είπα μόνο για την Αμερική. Σε όλες τις κυβερνήσεις, σε όλες. Στην Ελλάδα, στην Κίνα, σε όλους. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Τους λέω το εξής. Στον ύπνο τους επάνω, τους πιάνουν και τους δίνουν. Εγώ τα βλέπω και ζω, πώς. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε. Δεν έχουν ιδέα το τι σου γίνεται. Δεν έχουν ιδέα καθόλου από διαδίκτυο. Δεν έχουν ιδέα ακριβώς πώς δουλεύει το διαδίκτυο και τα servers. Άγγελε, θα ένα μικρό παιδάκι 15 χρονών μπορεί να κλέψει ολόκληρη την Αμερική. Άγγελε, θα μιλάς μόνο σου. Όχι, λέγε. Μιλάμε, υπάρχει συζήτηση. Ναι, το θέμα είναι ότι και το νομικό πλαίσιο και η τεχνολογία αλλάζουν κάθε μέρα πάνω σε αυτά τα πράγματα. Αυτό που νόμιζες ότι ήταν νόμιμο χτες, δεν είναι νόμιμο σήμερα. Για παράδειγμα, ο Πάουελ, ο στρατηγός, ρεπουμπλικάνος, που γύρισε και είπε
στράφηκε εναντίον της Κλίντον και λέει: προσπαθούν να πούν ότι εγώ φταίω γι' αυτό, αλλά δεν φταίω εγώ. Πριν όμως με τον ίδιο, στην ίδια παράγραφο, είπε: εγώ χρησιμοποιούσα email από την America Online. Και αυτό είναι public. Ναι, και είναι. Πώς μπορείς, δεν υπάρχει, δεν έχει τακτοποιηθεί ακόμη το νομικό πλαίσιο που ισχύει για όλα αυτά. Τα πάντα είναι σε μια κατάσταση πολύ αόριστη. Κάτι που μπορεί να φαίνεται νόμιμο είναι παράνομο. Γενικά όμως, επειδή ακριβώς τα Wikileaks κλαπήκαν, αυτά ειδικά τα Wikileaks κλαπήκαν ανάμεσα από δικηγόρους και σε πολλές περιπτώσεις ο Ποντέστα έδινε και νομική συμβουλή, προτιμώ να μην τα διαβάσω, γιατί κάτω από το νόμο είναι το δεδομένο του ότι οι επικοινωνίες ανάμεσα από δικηγόρο και πελάτη είναι μυστικές. Ναι. Γι' αυτό βγήκε το CNN και είπε αυτό που είπε, που δεν είναι ακριβώς αυτό. Δεν το είδα εγώ στις ειδήσεις που κοιτάω αυτό που είπες, αλλά δεν αμφιβάλλω ότι το CNN θα έχει πει κάτι τέτοιο σαν προειδοποίηση στον κόσμο, λόγω του ότι πολλά από αυτά είναι, μπορεί να θεωρηθούν attorney client privilege. Ωραία. Σε μια άλλη ερώτηση, εσύ πώς βλέπεις όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Όλα. Όλα. CNN, NBC, NBC, τα μεγαλύτερα στην Αμερική και οι εφημερίδες. Δεν είναι. Πιστεύεις ότι έχουν ανοιχτό πόλεμο εναντίον του Τραμπ και υποστηρίζουν 90% την Χίλαρη Κλίντον? Παρακολουθούσα χτες το βράδυ. Είδα το Γκολμπέρ, τον κωμικό, που είχε τον Bill Riley από το Fox, εντάξει. Ναι. Το Fox θα είχε υποστηρίξει τον Τραμπ γιατί ήταν ο υποψήφιος. Εν τω μεταξύ, το Fox λέει είναι το πρώτο δίκτυο σε ακροαματικότητα. Το πρόβλημα που έχει ο Τραμπ με το Fox είναι γιατί άρχισε να τσακώνεται και με το Fox. Όπως τσακώθηκε με όλο τον κόσμο. Δεν είναι το θέμα ότι. Δεν τσακώθηκε με το. Δεν το έχει τσακωθεί με το Fox. Συγγνώμη, αλλά αυτό έλεγε χτες ο Bill Riley στο πρόγραμμα του Colbert. Αχά. Δεν το άκουσα. Τι το έλεγε. Δεν το άκουσα αυτό. Όχι, και γενικά, θυμάστε τι έγινε με ποια ήταν, με την εκφωνήτρια που πήγε να του κάνει μια ερώτηση και μετά η περιβόητη έκφραση του Τραμπ ότι έτρεχε αίμα δεν ξέρω από πού για την εκφωνήτρια στο debate. Για την Kelly. Ναι. Με Kelly Fire. Καν μετά, για αυτό που είπε, έγινε, το σώσε και με δάφτη, μα επιτέθηκε μέχρι και στο Fox. Και μετά μου αρχίζεται. Όλος ο τύπος, ένα λεπτό, να βάλουμε κάτω όλος ο τύπος, εντάξει. Wall Street Journal, σας φαίνεται liberal. Ακόμη και το New York Times, το New York Times που εκδίδεται για να το διαβάζουν άνθρωποι που κάνουν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Γιατί μην πεις ότι τα άρθρα του είναι για τα φτωχαδάκια. Wall Street Journal, τι άλλο, Bloomberg. Ο Bloomberg δεν είναι συντηρητικός. Μα ήταν σαν Ρεπουμπλικάνος δήμαρχος στη Νέα Υόρκη. Okay, δεν είναι το θέμα ότι ο Τραμπ έχει καταφέρει να προγγίξει, να τσατίσει, να εξωθήσει μόνο τον τύπο που τον λέτε liberal, που εγώ για το CNN δεν έχω αυτή την ιδέα, γιατί το πρώτο άτομο που προσλαβαίνουν είναι ο Κόρι Λεβαντόσκι, ο οποίος Λεβαντόσκι πληρωνόταν την ίδια ώρα που ήταν σχολιαστής στο CNN και από την εκστρατεία του Τραμπ σαν σύμβουλος. Τα έχετε ξεχάσει? Αλλά έφτασε στο σημείο ο Τραμπ μέχρι και το Fox και το Bloomberg και το Wall Street Journal. Ναι. Εναντίον του. Να σου πω κάτι, δεν ξέρω, μια φορά θα σου πω κάτι. Το CNN είναι αριστερό κανάλι. Όχι liberal. Είναι κομμουνιστή. Okay. Άκουσε με, Μίτσο, άκουσε με. Από πηγές που εγώ, το CNN είναι το μόνο κανάλι παγκόσμιο όπου είναι όλοι αριστεροί. Είναι κομμουνιστές όλοι τους. Άκουδο, ο Κόρι Λεβαντόσκι δεν είναι αριστερός. Δεν με ενδιαφέρει αν ήταν αυτός. Εδώ ο Λέρι Κίνγκ τον διώξαν από το CNN, βρέσει. Ένας από τους ακέραιους και ήρθε στο κανάλι μας και κάθε μέρα τον έχω στο κανάλι μας. Τι κουβεντιάζεις τώρα? Εγώ δεν παρακολουθώ Λάρι Κίνγκ, ούτε ποτέ μου άρεσε ο Λάρι. Εντάξει, μια φορά είναι ένα όνομα. Για πολλές δεκαετίες. Να δεις τι λέει σήμερα για το CNN. Τον ήξερα τον Λάρι Κίνγκ από τη δεκαετία του 80, όταν έκανε το Mutual Radio. Έχουμε και τον Γιώργο στη γραμμή. Γιώργο, έχεις να πεις κάτι, καλησπέρα. Εγώ δεν κάνω κάτι, Μάικλ. Έχω να πω πολλά, Άγγελε. Ναι, για λέγε. Λοιπόν, άρχισα από την αρχή εκπομπή να ακούω.
και έλεγα ότι θα πει ο Μίτσος. Και άρχισε να αισθάνομαι ότι πετάει σπόντες, πετάει υπονοούμενα. Και όταν τώρα άρχισε να μιλάει για Wall Street και τα λοιπά, για λίπα. Ένα Γιώργο, ένα λεπτό να ακούσουμε. Γιώργο, εκ του πονηρού είναι όλα, Μίτσο. Εκ του πονηρού είναι όλα, Μίτσο. Επειδή εσύ θες να κάνεις... Και κάτσε κάτω να μιλήσουμε τώρα. Κάτσε αυτό Μίτσο να δούμε τι θα πούμε. Η συζήτηση να υπάρχει. Κάτσε κάτω να μιλήσουμε τώρα. Κοίταξε, έφυγα. Δεν αντέχεις. Κάτσε κάτω να μιλήσουμε. Δεν θέλω να έχεις δει η συζήτηση. Εντάξει, ρε Μίτσο. Ο Ματαθίας σηκώνεται και φεύγει έτσι. Εντάξει, κάτσε να μιλήσουμε, γιατί αυτά που είπες τώρα, you have to back them up. Έκλεισε. Για να καταλάβουν κάτι οι ακροατές. Μας πέταξε το Wall Street Journal ο Μίτσος, όλοι είναι, ο Τραμπ αρχίζει καυγάδες με όλους. Συγγνώμη, τι κάνει ο Τραμπ, αρχίζει καυγάδες με όλους. Όλοι, Wall Street Journal, New York Times, αυτά που ανάφερε ο Μίτσος, είναι του κατεστημένου. Και αυτοί από την πρώτη στιγμή τον χτύπησαν ανελέητα τον Τραμπ και αυτός κρατήθηκε στα πόδια του. Και τώρα πώς το κάνει σπίνο φατούρος. Ο Τραμπ αρχίζει φασαρίες με όλους. Δηλαδή φανταστείτε να είμαστε στην Ελλάδα τη δεκαετία του 50, 60, 70, γύρω μας όλοι κομμουνιστές, Αλβανία, Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία και κερασάκι και η Τουρκία εξ Ανατολάς, όλοι να απειλούν την Ελλάδα από παντού, αλλά η Ελλάδα να κάνει φασαρίες με όλους τους. Θα ήταν η ερμηνεία του Μίτσου. Έτσι εδώ τώρα, παρομοίως και ο Τραμπ, όλοι χτυπάνε τον Τραμπ ανελέητα από την πρώτη στιγμή, κρατιέται ο Τραμπ όχι μόνο στα πόδια του, αλλά θριαμβευτής από τους Ριουμπλικάνους, και τώρα μας βγάζεις ρε Αγγελάτε, μας βγάζεις τώρα ένα φατούρο να μας πουλάει τα παραμύθια του, ότι ο Τραμπ κάνει φασαρίες με όλους. Και να μας πετάει κάτι για Έπστιν. Παιδόφιλος είναι ο Έπστιν. Θέλει να δει τον Έπστιν. Πολύ ωραία. Λοιπόν, από τα άμα ασφαλείας της Φλόριδας. Νάτος ο Έπστιν. Και τι έγινε ρε Φαντούρο, τι να τον κάνουμε. Σεξ οφέντερ είναι. Ζήτησε ένα κοριτσάκι κάτι του 18 να τον κάνει σεξ επαμοιβής. Νάτος. Και είναι τώρα δηλωμένος στα άρχα ασφαλείας πολιτείας της Φλόριδας. Και τι έγινε ρε Μίτσο. Αυτός εδώ θα αποφασίζει τις εκλογές. Έρχεται ο Μίτσος Άγγελε και μας πετάει κάτι πράγματα τα οποία ούτε καν μας ενδιαφέρουν. Διάφορα πράγματα. Μία από εκεί, μία από εκεί. Όπως είπε νομίζω ο κριτικός πρόσφατα. Πηγαίνει εκεί, μετά πετυχαίνει εκεί. Από ένα πάει στο άλλο. Αλλά όταν αρχινάει και μας πετάει κάτι κουτοπώνυρα, ότι ο Τραμπ αρχίζει φασαρίες με όλους, εκεί Μίτσο, εκεί σταματάμε. Εκεί βάζουμε μαχαίρι και άμα είσαι άνδρας, βγες να το συζητήσουμε αυτά που είπες. You have to back them up, Μίτσο. Έφυγε, δεν κάθεται. Πού να κάτσει ο Μπινές. Μην το βρίζεις τώρα, εντάξει, αλλά δεν κάθεται. Δεν το βρίζεις τώρα. Όχι ρε, δεν θα βγες να μας κοροϊδεύεις, Μίτσο. Δεν τρώμε κουτόχορτο, Μίτσο. Εντάξει, αυτό στο χωριό σου, Μίτσο, όπως το διάλο είναι. Έχουμε και την Δόκτωρ. Γεια σου, Δόκτωρ. Ένα καφέ, είπα τα πιο ωραία, Άγγελε. Ξάπλωσα το αποκεντάκι, Άγγελε, ξάπλωσα, ξύπνησα, έκανα το φραπεδάκι μου. Μα γι' αυτό είπα, φατούρο. Μα είπα σε λίγο θα κάνεις το γιο του γιατρούδι να γίνει έξω φρενών. Έτσι το είπα αυτό. Γεια σου Δόκτωρ, τι κάνεις. Ο Τραμπ αρχίζει φασαρίες με όλους, μας λέει ο Μίτσος. Ο Τραμπ αρχίζει φασαρίες. Ας πούμε σε όλους που μας ακούνε σήμερα ότι όντως αυτό που είπε ο Άγγελος και, πιθανό, και όλος τυχαίως ο Μίτσος δεν το είδε, ότι επακριβώς αυτό που είπε το CNN στην τηλεόραση εχθές είναι ότι είναι παράνομο να κοιτάμε και να βλέπουμε ή να έχουμε στην κατοχή μας αυτά τα email. Και είπανε ότι εάν εμείς θέλουμε να μάθουμε τι λένε, θα ακούμε μόνο το CNN. Επακριβώς αυτές είναι οι λέξεις που είπε ο άνθρωπος στην τηλεόραση. Το ίντερνετ έχει σκάσει. Στη social media, Twitter, άνθρωποι οι οποίοι ήταν υπέρ της Χίλαρη έχουν αγανακτήσει. Λένε τι είναι αυτά, πού είμαστε ρε παιδιά, ζούμε σε κατοχή, πού είμαστε. Και μας λένε ποιον πρέπει να ακούμε και ποιον δεν πρέπει.
Αλλά θα ήθελα να στρέψουμε τα μάτια μας στα Wikileaks. Γιατί όσοι έχουμε ακόμα τη δυνατότητα να μπαίνουμε στο ίντερνετ, είναι καλό να μαθαίνουμε αυτά που έχουν γίνει στην Ελλάδα και ποιος έχει βάλει το χεράκι του για να γίνουνε. Γιατί αν δείτε τα emails, τα οποία άτομα Αμερικάνοι, έτσι, οι Ρώσοι δεν μπήκανε και κάνανε hack, οι ίδιοι που δουλεύουνε στο Δημοκρατικό Κόμμα, στο FBI, στο CIA, τα αγανακτούν και λένε έλεος. Και τα δίνουνε και τα παραδίνουνε. Άρα μη λέμε βλακίες για τους Ρώσους. Άλλη δουλειά δεν είχανε, να πηγαίνουν να κοιτάνε τα email τους. Τα οποία μάλιστα αυτοί μαζί με άλλες 300 χώρες μάλλον τα κοιτάνε αν θέλουνε. Αλλά αυτοί δεν τα δώσανε. Λοιπόν, εδώ που θέλω να στρέψω εγώ τα μάτια των Ελλήνων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν εδώ, είναι θέλω να γνωρίζετε πόσο πολύ κίνηση και πόσα δάχτυλα, και μην πω τίποτα άλλο, έχουν βάλει στην Ελλάδα μας. Ξεκινώντας από το 2010 που βάλανε τον Παπαδήμο σαν πρωθυπουργό. Να φανταστείτε, υπάρχουν email από το 2010 που σταλθήκανε στη Χίλαρη Κλίντον με το βιογραφικό του για να δούνε αν του επιτρέπουνε να γίνει πρωθυπουργός της Ελλάδος. Έτσι, email που το γράφει. Επίσης, email στα οποία ο κύριος Κλίντον από το Clinton, President Clinton email να στέλνει γιατί θέλει να μιλήσει στο Τζίπρα και να του πει τι θα πει στο λαό. Τελεία, 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 με τη σειρά θα πεις αυτό, θα πεις εκείνο, θα επισημάνεις εκείνο. Δηλαδή, παιδιά, με συγχωρείτε, με ποιο δικαίωμα διαλέγουν οι Κλίντον πρόεδρο για μας. Επίσης, να τονίσουμε, φανταστείτε πόσα κερδίσανε, επειδή μέσα στα email της Κλίντον αναφέρει για τα ομόλογα του χρέους της Ελλάδος και συγκεκριμένα, κάτσε να το ανοίξω, εδώ είναι που λες... Τι λέτε ρε παιδιά, λέει ότι πήρανε επιβεβαίωση από την Τράπεζα Ελλάδος ότι οι Έλληνες, μην ανησυχείς, θα καταθέσουν χρήματα για να έχουμε. Περίμενε να το βρούμε, γιατί υπάρχουν τόσα πολλά email σχετικά με το τι κάνουν στην Ελλάδα και πώς, μέχρι και έχουν αναλυτικά τι χρήματα της Ελλάδος έχουνε πάρει και έχουνε ποντάρει. The Solidarity Bonds of Greece λέγεται. Και αναγράφει συγκεκριμένα: Ask and ye shall receive. If you like, send it on to WJC, ο οποίος είναι ο Bill Clinton, and don't say the secretary and doesn't take your assignment seriously. Λέει. Και είχαν ολόκληρο ντοκουμέντο με τα λεφτά και τα λοιπά. Λένε, παρετήρω. Ο Dan Smith told me he just spoke to the Central Bank of Greece governor. The governor thinks we're okay for now, as long as government formation unfolds rapidly. He believes that if it does, small depositors will start putting the money back into the Greek banks. Παιδιά, αυτό τι σας λέει, μόνο αυτό. Μας πήρανε τη χώρα και εμείς θα ρίξουμε στον ψήφο σε αυτούς που μας καταστρέψανε. Να απαντήσω κάτι σε αυτό. Ναι, Γιώργο. Αφού το είχαμε συζητήσει όταν πρωτοβγήκαν αυτά, τα συγκεκριμένα σχετικά με το Μεζίσκι, του γαμπρού, τις επενδύσεις στην Ελλάδα, είχαν βγει και απέδειξαν ότι υπήρχε μία προσπάθεια και ιδίως από την Χίλαρη, χρησιμοποιώντας τον Βασίλη, να μάθουν από μέσα την πορεία, την μελλοντική πορεία της ελληνικής οικονομίας, έτσι ώστε οι επενδύσεις του Μεζίσκι, εάν πώς να τις προχωρήσει, ας πούμε. Πήγαν να πάρουν το λεγόμενο insider information, αυτό γίνανε. Και επικοινωνήσανε όχι μόνο με τον Προβόπουλο, τον governor of Greece που ανάφερε σαν τώρα, αλλά επικοινωνήσανε ακόμα και Ευρωπαίους όπως της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έτσι προσπάθησαν δηλαδή μόνο για κερδοσκοπικούς λόγους. Μόνο για αυτό το λόγο. Καμία. Για την οικονόμα. Για το καλό της Ελλάδος. Μόνο για κερδοσκοπικούς λόγους. Πώς θα πάει, πώς βλέπετε εσείς να πηγαίνει η ελληνική οικονομία, έτσι να απευθυνθούν μετά στο Μεζίσκι και αναλόγως πώς να πράξει με τις ας πούμε επενδύσεις που είχε κάνει στην ελληνική οικονομία.
Αλλά αυτό ήταν το ενδιαφέρον που δείξανε. Για να πάμε, inside information. Για να πάμε με αυτό, Dr. Terry, να πάμε στα τηλέφωνα. Λεπτό, έχουμε πολλές γραμμές και περιμένουμε. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Λέγεται. Λέγεται. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Ναι. Παρακαλώ, λέγεται. Ναι. Άγγελε, να πω κάτι, ένα από τα τελευταία που έχει πει ο Μίτσος που ανάφερε το Wall Street Journal, άμα είναι liberal. Λοιπόν, έχουμε πει αρκετές φορές σε αυτή την εκπομπή, δεν είναι θέμα εδώ liberal ή conservative, ρεπουμπλικάνων ή δημοκρατικών. Το θέμα είναι εδώ, το κατεστημένο εναντίον των λαών. Αυτό είναι. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι είναι το κατεστημένο. Είναι και liberal και conservative. Γι' αυτό έχουμε βάλει και τον McCain και τη Hillary στο ίδιο καλάθι. Ο McCain είναι liberal μίσο. Ο McCain είναι conservative μίσο. Ναι. Αλλά είναι στο ίδιο ακριβώς καλάθι με τη Hillary. Εσύ μην μας πουλάς σε εμάς κουτόχορτο μίσο περί liberal εναντίον conservatives. Υπάρχει ένα κατεστημένο που έχει και από τους δυο μέσα στο ίδιο καλάθι, και είναι μια ολιγαρχία που ο ένας κάνει κουμάντο κάθε 100.000 ή κάθε 1 εκατομμύριο. Δηλαδή, μπορεί δηλαδή να υπάρχουν, εάν υπάρχουν 100-150 άτομα σε αυτήν την ομάδα που λέμε, να κάνουν κουμάντο, και κάνουν κουμάντο όχι μόνο την Αμερική βεβαίως και άλλα κράτη, αλλά αν υπολογίσουν μόνο την Αμερική είναι 300-350 εκατομμύρια. Αυτή λέγεται ολιγαρχία, Μίτσο. Και μας πουλάσε μας κουτόχορτο περί liberals και conservatives. Εν τα μας άμεις αυτά, Μίτσο. Λοιπόν, πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται, παρακαλώ. Λέγεται. Λέγεται. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Καλησπέρα, κύριε, και καλησπέρα την κυρία. Καλησπέρα. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Κώστα, από το Τορόντο του Καναδά. Ήθελα να σου πω, ο κοτοπώνελος αυτός ο Μίτσος, για να μην καθίσει για διάλογο, έχει συνταγή από τον γιατρό ότι δεν αντέχει το διάλογο. Πώς το διάλογο βγήκε? Να καθίσει εκεί και να μην ξαναβγεί. Άρχισε τις μαλακίες του, με τις κοτοπονεργές του. Τον έφτιαξε καλά ο Πόντιος, αλλά να μην κάνει τις κοτοπονεργές. Δεν αντέχει το διάλογο. Όχι, να σε πω ποιο ήταν. Έριξε αυτός δόλωμα στον Αγγελάτο, ότι θα πει, γιατί αυτό το ρώτησε ο Αγγελάτος, πες μας για τις γκόμενες, τον έλεγε ο Αγγελάτος. Και τις 5-10 κυρίες ότι είναι αυτές που κατηγορούν τον Τραμπ, και βγήκε ο Μίτσος δηλαδή για να μας τραβήξει, ας πούμε, την προσοχή, ότι κάτι πρόσεξε μόνο ο Μίτσος. Κάτι πρόσεξε μόνο ο Μίτσος. Αυτές, ναι, κατηγορούν τον Τραμπ ότι τις έπιασε εκεί πέρα που δεν έπρεπε, εκεί που δεν γυαλίζει ο ήλιος που λέμε, καλά, αλλά ναι, δεν τον κατηγόρησαν ναι για βιασμό. Μίτσο, εάν κατηγορήσει μία κοπελίτσα έναν πλούσιο για βιασμό και γνωρίζει η ίδια ότι λέει ψέματα, τι θα την κάνει ο πλούσιος με τα πολλά λεφτά στα δικαστήρια? Ναι, είναι ξύπνιος. Για να σε ρωτήσω, Γιώργο, συγγνώμη λίγο εκτός θέματος. Ο ναι. Ομπάμα τι δουλειά έχει να πάει στην Ελλάδα τώρα μετά από τις 10 Νοεμβρίου? Δύο τετραετίες δεν μπόρεσε να πάει, δεν τον δίνανε βίζα? Κοίτα, επειδή είχαμε τόσους πολλούς λαθρομετανάστες με λαμψούς, είπαμε τώρα ένα ακόμα το τον κάνουμε. Λοιπόν, το θέμα, αν ξέρεις τίποτα. Σήμερα το έμαθα, Μίτσο. Α, συγγνώμη, Μίτσο, συγγνώμη, Κώστα, συγγνώμη. Σήμερα το έμαθα, Κώστα, αλλά δεν γνωρίζω πολλά. Σήμερα το έμαθα, αλλά αμφιβάλλω αν πάει, να σε πω την αλήθεια. Ούτως ή άλλως είναι lame duck πρόεδρος. Ό,τι και να κάνει, ό,τι και να πει, δεν πιάνει τόπο τώρα. Γιατί γνωρίζουν πολύ καλά αντικαταστάτες σε λίγους μήνες. Από εκεί και πέρα θα είναι κοινωνικής υποχρέωσης πιο πολύ παρά οτιδήποτε άλλο. Εκτός άμα είναι τώρα μόνο για τα μάτια του κόσμου, της ομογένειας, ας πούμε, για να πάρει ψήφους η Χίλαρη. Μπορεί να είναι γι' αυτό. Ναι. Μπορεί για τα μάτια του κόσμου, για να πάρει ψήφους η Χίλαρη. Έγινε, σας αφήσω, καλή εκπομπή. Καλό βράδυ, Κώστα, στο τώρα. Ένα πράγμα να τώρα στην Τόρη. Τώρα έχω μελετήσει τα Wikileaks τα τελευταία που βγήκανε σχετικά με τον Ποντέστα. Που την έβρισε ο άσχετος. Λάθος. Γεια σας και καλή εκπομπή. Καλό βράδυ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, λέγεται, παρακαλώ. Έλα, κολλάς τελευταία, κολλάς πολύ. Στο TV. Ναι. Αποκλείεται να κολλάει. Σου λέω, καινούριο πομπό έχεις, Άγγελα, καινούριο πομπό έχεις. Ναι,
Εκόλλησε το γιο, με ανοιχτό το στόμα το γιο, ήταν καρεσχάστα. Και λέω τι έπαθε, λέω, έπαθε συγκοπήλω με το γιο. Για μίλα με τον Γιώργο να παρακοιτάξει το σερβο. Για πάνε κοίτα. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Για μίλα. Ναι, θα πω κάτι στην Τόρη, σχετικά με τα τελευταία Wikileaks. Άκουγε εσύ, Αντώνη? Ναι, ακούω. Λοιπόν, τα τελευταία που βγήκαν τα έχω μελετήσει τώρα και μάλιστα με την Κουναλάκη που είναι πλεγμένη. Για όσους δεν γνωρίζουν, η Κουναλάκη είναι του Τσακόπουλου η κόρη. Πολύ φίλη με την οικογένεια Κλίντον για δεκαετίες. Μεγάλος υποστηρικτής της Κλίντον ο Τσακόπουλος. Επιχειρηματίας από το Σακραμέντο της Καλιφόρνιας. Μεγάλος ανταγωνιστής, ας το πούμε έτσι, του τέτοιου, του άλλου του επιχειρηματία από το Σαν Ντιέγκο. Ο οποίος είναι με τους Ρεπουμπλικάνους, με διαφεύγει τώρα το όνομά του. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η Κουναλάκη έγινε Αμερικανίδα, πώς λέγεται, διπλωμάτης, πρεσβευτής μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, στην Ουγγαρία. Η Χίλερη την έκανε πρεσβευτή. Και από ό,τι κατάλαβα τώρα, όλα εκείνα τα emails έγιναν προσπάθειες και από τον Αγγελίδη και από την Καλιφόρνια και αυτός, νομίζω αυτός ήταν ο treasurer της Καλιφόρνιας, ο Αγγελίδης. Έγινε προσπάθειες και από τον Αγγελίδη και από την Κουναλάκη για να βγουν κάποιες δηλώσεις της Χίλαρη υπέρ της Ελλάδος. Κάτι που δεν κατάφεραν. Τι γνωρίζεις γι' αυτό? Γιατί εγώ αυτό κατάλαβα τώρα από τα email. Λοιπόν, τώρα να σου πω. Επειδή δεν κατάφεραν να βγάλουν δήλωση από την... Άκου, λοιπόν, η Κουναλάκη είναι το παντρεμένο της όνομα, έτσι. Ο σύζυγος της είναι ο Μάρκος Κουναλάκης, ο οποίος είναι δημοσιογράφος. Έχεις ακουστά τον Παύλο τον Γλαστρή? Ποιο? Γλαστρής. Περίμενε. Λοιπόν, για να σας πω ποιος είναι ο Πολ Γλαστρής. Ο Παύλος ο Γλαστρής ήταν ο speech writer του Clinton. Ένας από τους speech writers, εντάξει. Ήταν ένα από τα chief speech writers και είναι ακόμα με το Clinton Foundation. Μεγάλο κούνημα, ο Μάρκος και αυτός ανακτήσανε πάλι The Washington Monthly, έτσι λεγότανε, ένα περιοδικό, οι οποίοι είναι συγγενείς με την Κουναλάκη αυτή, η οποία είναι συγγενείς με, βασικά αυτοί οι Κουναλάκηδες, νομίζω ο πατέρας του ήταν ο Αντώνης και η μητέρα του είναι ακόμα στην Καλιφόρνια. Είναι μεγάλη πλεκτάνη από την άποψη ότι τα άτομα τα οποία έχουν εκφέρει μέσα για να μπορούν να πάρουν αυτά τα χρήματα από την ελληνική κοινότητα, προσποιώντας ότι θα κάνουν κάτι καλό για τους Έλληνες. Έτσι. Ναι, αλλά προσπάθησαν να βγάλουν μια δήλωση από την Χίλερη και αυτό δεν το κατάφεραν. Γιατί μα δεν το καταφέρανε, ο Δουκάκης έκανε όπισθεν. Ναι, ο Δουκάκης έκανε όπισθεν. Και μπήκε μπροστά, έκανε όπισθεν. Στο email το γράφει κιόλας. Η Ελένη λέει: εντάξει, ο Δουκάκης λέει ότι δεν έχει καλές επαφές σχετικές τα περασμένα έτη. Ήταν να ενεργοποιήσει την ομογένεια, αυτό είπε ο Δουκάκης. Ήθελε, αλλά δεν μπορούσε και γι' αυτό ο Μανάτος. Ο Μανάτος ανάλαβε αυτό. Ποιο ήταν ο Μανάτος? Ναι, είναι εκεί μέσα στα email. Όχι, ζήτησε. Είναι τα νήματα αυτός, αυτό λέω. Ναι. Γι' αυτό εμείς οι Έλληνες, και πάλι θα το ξαναλέω, είναι σαν να είμαι σπασμένη κασέτα και να το λέω και να το λέω και να το λέω. Κοίταξε, γίνονται. Εμείς οι Έλληνες έχουμε φάει. Γίνεται, έτσι, τέτοια πράγματα με το κουταλάκι. Πώς τους ταΐζουμε, ρε παιδιά, ακόμα. Γίνεται έρανος για το Δημοκρατικό Κόμμα, ακόμα και στην Ελλάδα ολόκληρη. Μαζεύουν τους εκατομμυρίκους Έλληνες, Αμερικανούς. Σωστά. Για βίζες. Για να δώσουν λεφτά. Θα πάει τον Νοέμβριο ο Ομπάμα στην Ελλάδα για να εισπράξει. Γι' αυτό πάει. Το ξέρετε αυτό. Τώρα που φεύγει θα πάει. Τι να το κάνει. Είχαμε πει, Άγγελε, ότι... Σιγά μη φύγει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην Αμερικανική κυβέρνηση. Για τις χώρες του. Μα, ναι. Κάτσε να πω κάτι. Αυτό που έλεγε ο Μίτσος και τρελάθηκα, έτσι ήταν που έλεγε. Πιο απ' όλα. Ναι, καλά, όλα. Αλλά ήθελε να πει ότι ο Τραμπ ήταν συνημμένος και δουλεύει μαζί με τη Χίλαρη. Παιδιά, θα τρελαθούμε τελείως, έτσι. Γιατί ο Τραμπ, αν δούλευε με τη Χίλαρη, έτσι, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα, γιατί το έχω ακούσει από πολλούς αυτό. Θέλω να καταλάβουμε. Όχι, να σε πω πώς το κατάλαβα εγώ.
πως το κατάλαβα εγώ, ότι η Χίλαρη, η ομάδα της Χίλαρη ήθελε τον Τραμπ για αντίπαλο, διότι τον θεωρούσαν αδύνατο αντίπαλο για τον τελικό. Και μας παρουσιάζει τώρα ο Μίτσος τον Μάρκο Ρούμπιο ως μια προεδρική προσωπικότητα. Είσαι σοβαρός, Μετακούνι. Λοιπόν, ο οποίος ο ίδιος άρχισε δηλαδή την κουβέντα των αποδυτηρίων σχετικά με πόσο μεγάλο είναι του Ντόναλντ Τραμπ το τέτοιο. Αυτός είναι πρόεδρος, Ρεμίθο. Ο οποίος δείχνει θαυμασμό για του Τραμπ το τζουτζού. Άκου, αυτό που βλέπουμε αυτό είναι ότι... Αυτό ο Άγγελος. Κοίτα, δεν το περιμένανε, γιατί αυτό που είναι κύριο εδώ πέρα είναι ότι ο Τραμπ είναι ιδιώτης. Αλλά τυχαίνει να έχει πολλά χρήματα. Γι' αυτό το λόγο εμείς τον βλέπουμε και μπορούσε να πολεμήσει και να πάρει την υποψηφιότητα. Έτσι, επειδή είχε χρήματα. Περιμένετε, να πω κάτι. Ο Τραμπ δεν έχει δικαίωμα να είναι κούνελος. Ο Τραμπ. Ναι, δεν έχει δικαίωμα, είναι ο άνθρωπος κούνελος. Πώς θα γίνει δηλαδή. Ως ιδιώτης, ναι. Αλλά ως πρόεδρος δεν έχει το δικαίωμα να βάλει καμία Μόνικα Λουίνσκι κάτω από το γραφείο του στα γόνατά της, ενώ αυτός μιλάει στο τηλέφωνο με κάποιον πρωθυπουργό άλλου κράτους. Αυτό το δικαίωμα δεν το έχει να το κάνει, όπως θα κάνει ο Βασίλης. Αλλά στην ιδιωτική του ζωή, όταν είναι ιδιώτης, έχει όλα τα δικαιώματα να κάνει, εκτός να παραβιάσει τον νόμο, εννοείται. Όπως ο Τζέφρι Επστίν. Να γίνει πρόεδρος και μετά, άμα κάνει τίποτα, να τον υποτίξουμε να τον κάνουμε impeach. Ο άνθρωπος δεν είναι πρόεδρος. Άντε θα το κάνουν το Κλίντον αυτό, αν θυμάσαι. Ναι. Αλλά λοιπόν, το τάκα δεν το πούμε και δεν του κάνουν τίποτα. Αυτό που ήθελα να πω δεν είναι τώρα για τις γυναίκες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όντως έχεις δίκιο. Το Δημοκρατικό Κόμμα, λέει, άσε αυτόν, σιγά μην τον πάρουν στα σοβαρά. Όταν είδανε ότι ξεπέταξε 16 αντίπαλους στο άψε σβήσε, καταλάβανε ότι ο κόσμος έχει αγανακτήσει και τον φοβούνται. Αλλά το θέμα είναι ότι αν εγώ ή εσύ ή ο διπλανός σου θέλει να πάει για πρόεδρος, όσο τιμή να είμαστε, να μην έχουμε πει κακά λόγια, να είμαστε οι καλύτεροι, άγιοι να είμαστε, δεν θα βγαίναμε πρόεδρο. Και αυτό που κάνουν τώρα στον Τραμπ, έτσι, εκφοβίζει οποιονδήποτε είναι εκτός κλίκας να βάλει για προεδρική υποψηφιότητα και στο μέλλον, για οποιοδήποτε κόμμα. Το γεγονός είναι ότι ο Τραμπ είναι ένας άνθρωπος που οι άνθρωποι θέλουν. Γιατί είναι έξω από την κλίκα, έξω από το σύστημα και οι άνθρωποι πλέον θέλουν περισσότερο έλεγχο της χώρας τους. Που είναι συνταγματικό δικαίωμα. Απλά πράγματα αυτά. Έτσι. Αλλά σήμερα βγήκανε κάτι οι γυναίκες και είπαν ότι ο Τραμπ μας αρέσει γιατί είναι κούνελος. Πώς θα γίνει δηλαδή. Το λένε και αυτό. Να πούμε τώρα το κάτι, για Άγγελε. Ναι, για λέγε. Ναι, λέγε. Άγγελε, βάλε μου σε full screen, διότι εδώ είναι το email που έστειλε η Δεσποινής Ζερβός στα γραφεία του Τραμπ πριν 6 μήνες. Πριν ακριβώς 6 μήνες. 14 Τετάρτου του 16. Όπου ζητάει, όπου θαυμάζει τον κύριο Τραμπ, θαυμάζει στο email και ζητάει να κανονίσουν ένα ραντεβού να έρθει να τον δει από κοντά. Στο Sony Restaurant. Στο Higher Fire που λες εσύ το απρέπτης. Και στο συγκεκριμένο email δείχνει όλο το θαυμασμό της για τον κύριο Τραμπ και θα ήθελα πάλι να κάνει το λεγόμενο reconnect. Δηλαδή να ξαναβρεθούμε. He will know my intentions are genuine. Δηλαδή, η βοήθησε με το περατόρι. Είναι δηλαδή, είναι γνήσια τα αισθήματά μου. Δηλαδή ότι είναι γνήσια. Ακριβώς. Έτσι αυτό στάθηκε πριν 6 μήνες στα γραφεία του Donald Trump, στην κυρία Ρόντα Γκραφ. Λοιπόν, λέει πως έχει ένα εστιατόριο στο Huntington Beach και έρχονται μέσα υποστηρικτές του Τραμπ και περνάνε καλά. Και τώρα αυτή η γυναίκα μετά από 5-6 μήνες κάποιος την πλήρωσε για να πει αυτά που είπε
για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ορίστε, email που έστειλε αυτή στον Ντόναλντ Τραμπ πριν 6 μήνες. Σκέψου δηλαδή να πήγαινε εκεί ο Τραμπ και να την αγκάλιαζε. Όχι να, να πήγαινε αυτή στη Νέα Υόρκη και να βρισκόταν μαζί του εκεί πέρα. Να βγάλει φωτογραφία. Να σε πω κάτι, την πρώτη κίνηση αυτή θα την έκανε. Και μετά yeah, ναι, ναι, ναι. Θα το ξέρετε αυτό. Εγώ είμαι πιο νέα από κούνελ... τη Μελανία. Μετά φύγει ο Κούνελος. Έτσι να μας πίνουν τώρα. Το θέμα εδώ είναι ότι όλες αυτές οι γυναίκες τώρα που κοντεύουν οι εκλογές βγαίνουν όλες από το πουθενά και λένε με έπιασε, με χούφτωσε, με έκανε. Δηλαδή πρέπει ή ο κόσμος να είναι πολύ ηλίθιος ή όπως είπε και η Χίλαρη στα email της ότι είμαστε όντως ηλίθιοι και θέλουμε κατεύθυνση. Δηλαδή εκεί το πάνε τώρα. Δηλαδή ποιος θα το πιστέψει αυτό, δισεκατομμυριούχους με γυναίκες, μινιατούρες, κουκλάδες γύρω του, δεν είχαν κάνει ποτέ παράπονο και κάνουν τώρα και μετά να έχουν και την αφάδεια να λένε αν είναι δυνατόν να κοροϊδεύουμε τα άτομα τα οποία είναι θύματα σεξουαλικού περιεχομένου από άντρα. Δηλαδή ο Bill Clinton, ξεχάσαμε τι έγινε. Την πρώτη φορά που πήγε δικαστήριο ήταν στην Αγγλία, όταν ήταν φοιτητής στην Οξφόρδη το 1969 και τον διώξανε από το πανεπιστήμιο επειδή βίασε την Αιλίν. Δηλαδή συνέχεια βιάζει ο κύριος, συνέχεια το καλύπτουνε, έχει 8 υποθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες τα οποία έχει σκάσει λεφτά για να μην μιλάνε. Και τώρα θα μας βγουνε παρθενόπιτσες από πάνω, να το λέμε όπως είναι το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορείς να το έχεις από τη μία και να μην το έχεις από την άλλη. Αν είναι να λέμε πήγε και τη χούφτωσε και έλεγε ότι θέλει να την πιάσει και θα την κάνει, τότε εδώ τις έφτιασε και τις έκανε. Ξέρεις τι αναρωτιέμαι, τώρα που το λέει αυτά η Τόρη. Σαν τη χείρα, να το έχει από τις δύο μεριές και μπρος και πίσω, άσε μας. Λοιπόν, Άγγελε, θα ήθελα να πω κάτι να τα ακούσει ο Γιώργης. Προχθές έλεγες ότι το φακέλο μας στην Ελλάδα το σβήσανε και το βάλανε στα κομπιούρα. Τώρα τι έγινε, η συμμορία του Τσίπρα φασκελώνει τώρα όλους με τους δεξιούς και τα ανακαλύψανε ότι φακελώνονται τώρα. Ό,τι κάνανε οι δεξιοί στους κομμουνιστές στην κατοχή, τώρα οι σημερινοί κομμουνιστές φακελώνουν τους δεξιούς. Λοιπόν, έχεις δίκιο για το φακέλωμα. Το φακέλωμα στην Ελλάδα συνεχίζεται και δεν μπορεί να σταματήσει. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι θέλω να δω το Γιώργη συντριβή με τη Μαρία. Αυτή την κομμουνιστή. Εγώ περίμενα τη Μαρία. Τηλεφώνησε προχθές η Μαρία. Σου τηλεφώνησε. Καλά, που πήρε στην εκπομπή. Καλά του τα πες, Αντώνη. Καλά του τα πες. Καλά δεν τα είπα. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ τώρα τώρα μια εκπομπή εσένα με τη Μαρία και με τον οικονομολόγο. Ποιον οικονομολόγο? Ξέρεις ποιος είναι ο οικονομολόγος, ο Κωστάκης να πούμε. Α, το Μιλιώτη. Ναι, το Μιλιώτη. Αλλά το θέμα είναι ότι βγήκε ο Αντώνης από την Ελβετία και το ανακάτωσε τα οικονομικά γιατί τα έκανε σαλάτα. Και τώρα δεν μπορεί να τα ξεπερδέψει. Του τα έκανε μαθηματικά ο Αντώνης. Ναι, 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 παιδί μου. Του έκανε τόσο πολύ μπέρδεμα. Λοιπόν, θέλω να δω τον Ελβετό με τον Μιλιώτη να έρθουν σε ζήτηση, να λύσουν την διαφορά. Να πω κάτι, να πω κάτι σε αυτό πάνω. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Άγγελ, δεν θέλω να μιλήσω με τον κύριο Μιλιώτη. Μετά την εκπομπή εκείνη, με πήρε τηλέφωνο ο κύριος Μιλιώτης και μιλήσαμε για αρκετή ώρα. Άκου πράγματα, ραδιοφωνικά. Όχι, εντάξει είναι. Απλώς εγώ του ζήτησα, εάν δεν θέλεις να βγούμε σε μια αντιπαράθεση Τραμπ εναντίον Χίλαρη, να μιλήσουμε, να συγκεντρωθούμε δηλαδή στο οικονομικό και να συζητήσουμε το αμερικανικό χρέος, τα 19-3 και τις επιπτώσεις του. Δηλαδή να μπούμε σε ένα τέτοιο, σε μια τέτοια ακαδημαϊκή συζήτηση. Αυτό του ζήτησα, αντί γιατί κάτι που ενδιαφέρει τον αμερικανικό λαό. Λοιπόν, το ζήτησα δηλαδή να μπούμε σε μια καθαρός ακαδημαϊκή συζήτηση, εν πάση περιπτώσει περιμένω απάντησή του, αυτό ήθελα να πω. Μα δεν είναι ακαδημαϊκός, τον εμπέρεψε ο Αντώνης από την Ελβετία. Ο Αντώνης έκανε κύκλους ο Αντώνης γύρω του. Ναι, ναι, τον έφερε βόλτα σαν το λαγό να πούμε. Άμπρα. Κατάλαβες.
Λοιπόν, ναι. Αυτά ήθελα να πω. Γεια σου Γιώργη, γεια σου Άγγελε. Καλό βράδυ. Δεν μου λες, η τηλεόραση παίζει, εντάξει τώρα. Ναι, τώρα παίζει, εντάξει, έκανες κάπου 4-5 διακοπές. Α, εντάξει, είναι τα ημικοί χορκοί, ξέρεις, μπαίνουν, αλλά εντάξει. Ναι, εγώ νόμιζα ότι ο Γιώργος θα πηγαίνει λίγο σάλιο, ο Άγγελος. Ναι, χορκοί, ξεκολλάει, εντάξει. Όσο για το Μίτσο, ο Αγγελάτος κάνει μεγάλο σφάλμα που του δίνει ώρα, ρε παιδί μου. Καλύτερα να βγάλεις το ζουμί παρά το Μίτσο. Εγώ του είπα το εξής, αντέχεις. Υπογλώσσιο. Δεν αντέχει ο Μίτσο, δεν αντέχει. Ο άνθρωπος από το τρολοκομείο βγήκε πάλι, προχθές τον έβγαλα από το τρολοκομείο. Αυτά δεν θα τα λέμε. Να είμαστε σωστοί. Όταν βγήκε ο Μιλιώτης την προηγούμενη φορά και συμφωνήσουμε μαζί του, ήταν εντάξει. Δηλαδή, άμα διαφωνήσουμε ρε Μίτσο, φεύγεις αμέσως, βάζεις την ουρά στον κόλο και φεύγεις. Γιατί δεν έχεις επιχειρήματα. Μόνο τότε φεύγεις. Εγώ ξέρεις τι θέλω να συζητήσουμε. Τι να μας κοροϊδέψει. Αυτό εδώ θέλω. Ο γιατρός λέει δεν αντέχει. Του το έλεγε ο γιατρός λέει. Όχι, άλλα κίνητρα έχει ο Μίτσος. Πήγε να μας κοροϊδέψει. Κατάλαβα εγώ τα υπονοούμενα between the lines που λέμε. Ο Μίτσος between the lines κατηγορούσε τον Τραμπ. Ήθελε να δείξει την εικόνα ότι κάπως τον υποστήριζε, δηλαδή. Ναι, στημένο από εκεί. Αλλά δηλαδή between the lines τον κατηγορούσε τον άνθρωπο. Εκεί το έπιασα εγώ τον Μίτσο. Είπε οι δύο χώρες πάνε μαζί στην ίδια συναγωγή και έχουν μαζί ευρωπουλάκια και ξέρω εγώ τι. Το είπαμε αυτό του Τραμπ. Και τα πέντε τα εγγονάκια είναι ευρωπουλά. Το είπαμε αυτό. Ναι. Δεν είναι κάτι που δεν ξέρουμε, Μίτσο. Δεν είναι ρόλο. Έχει νύφη Εβραία και έχει γαμπρό Εβραίο και μάλιστα και η κόρη του έγινε Εβραία. Σωστό. Πώς λέγεται η κόρη του, Ξανθιά. Η Ιβάνκα Εβραία έγινε για να παντρευτεί τον Εβραίο. Και τα παιδάκια πάνε σε τέτοια εβραϊκή σχολή. Όπως έγινε και η Τόρση. Αλλά αναρωτιόμαστε τώρα, γιατί οι εβραϊκές εφημερίδες από το Ισραήλ υποστηρίζουν Κλίντον. Εδώ σε έχουμε έναν Τραμπ με 5 ευρώπουλα εγγονάκια. Και οι Εβραίοι υποστηρίζουν Κλίντον. Κάτι δεν πάει καλά. Γιατί τα πήγε κόντρα. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Ο Ομπάμα του τα πήγε κόντρα. Καλά τα σχέδια. Δεν μπορούμε να εξαγοράσουμε αυτό, αφού οι ίδιοι το είπανε. Δεν μπορούμε να το εξαγοράσουμε. Μα το είπε και ο ίδιος στη Χίλαρη. Της λέει, αφού βγάζεις τόσα εκατομμύρια χωρίς δουλειά, γιατί δεν βάζεις λίγα από τα δικά σου λεφτά να μην σε αγοράζουνε. Της το είπε, χήμα, στο debate. Και κάποιος και έκανε την πάπια αυτή. Τι να πει. Άγγελε, σε παρακαλώ, Άγγελε, δείξε το βίντεο που σου στείλα. Σου στείλα προχθές και σου στείλα τώρα πάλι. Ο Αμερικανός πεζοναύτης 2 λεφτά μιλάει. Αλλά τα λέει έξω από τα δόντια. Έξω από δεν τα λέει. Τώρα πώς σου δώσει, λαμπάρει 5 λεπτά. Φανταστικός είναι. Τα Clinton Cast τα παρακολουθάτε το βράδυ. Παίρνουν 100% και χαλάνε μόνο το 10%. Τα 90 που πάνε. Και από πού τα παίρνει, Αντώνη. Από Σαουδική Αραβία τα παίρνει, Αντώνη. Δώρα είναι δώρα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι δώρα αυτά. Επειδή δεν κάνει τίποτα, τη στέλνουν 1 εκατομμύριο. Εμένα γιατί δεν μου στέλνει κανένας 1 εκατομμύριο δώρο. Θα στο στείλω εγώ. Τώρα θα στείλεις και εγώ. Στείλε. Σώστη Λάγκελε, θα σε πω ακριβώς. Σεντ, Αγγελάτος 6 και 11, πριν μισή ώρα. Για να δω γιατί... Όσο το ψάχνει ο Άγγελος, θέλω να συζητήσουμε αυτό εδώ. Σώστη πάλι. Το shadow government. Ναι. Βγήκανε όλα τα έγγραφα από το FBI που συζητάγανε και είπανε συγκεκριμένα το έγγραφο του FBI. Έτσι. There was a powerful group of very high-ranking state officials that some referred to as the seventh floor group or the shadow government. This group met every Wednesday afternoon to discuss the FOIA process, congressional records, and everything Clinton related to the FOIA congressional inquiries. Ακούσατε αυτό τι λέει. Μάλιστα. Πώς μπορούμε να... Δηλαδή, αυτό είναι έγγραφο της FBI, δεν είναι Wikileaks, είναι άτομο μέσα από το FBI που έφτασε μέχρι εδώ και λέει πάρτε, υπάρχει κλίκα η οποία είναι σε σκιές, που συναντιόντουσαν κάθε Τετάρτη λέει και συζητάγανε όλα αυτά περί Κλίντον και μας λέγανε τι να κάνουμε. Το λέει έξω από τα δόντια. Ωραία, λοιπόν πάμε στα άλλη γραμμή. Ο κόσμος έξω λέει ότι οι προεδρικές εκλογές οι σημερινές είναι οι χειρότερες στην ιστορία της Αμερικής, ύστερα από αυτά που γίνονται μεταξύ των δύο.
Δυστυχώς. Ναι. Επειδή μας δείχνουν ότι δεν υπάρχουν εκλογές. Γι' αυτό είπαμε πριν 6 μήνες, Άγγελε, θα ασχοληθούμε πολύ φέτος με τις εκλογές. Ναι, για πάμε στην άλλη γραμμή, γεια σου Κρητικέ. Γεια σας. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Γεια χαρά σας, σύντροφοι. Γεια σας. Γεια σου, σύντροφε. Σύντροφε, Άγγελε, σύντροφε. Γεια σου. Έτσι, μπράβο. Α, Ούστοκ. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ο Καμένος είπε σύντροφοι, λέει. Είπε σύντροφοι, επιτέλους, λοιπόν. Για να πούμε αυτά για μια στιγμή και να σας βάλω λίγο στο Ντορό. Αν ξέρετε τι είναι ο Ντορός. Η ομιλία του Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη είναι ίδια με την ομιλία του Αντώνη του Σαμαρά στη Θεσσαλονίκη. Για κάντε ένα research, μια έρευνα και βάλτε τις δίπλα-δίπλα να δούμε ποιος την έγραψε και τη μία και του αλλουνού. Μερικές λέξεις, μικρές λέξεις αλλάζουν, αλλιώς είναι όλο ίδιο. Είναι αυτό που σου έλεγα, που έλεγα πριν. Του τα είχε στείλει με πέντε παράγραφους τι πρέπει να πει ο Τσίπρας. Τα ίδια στείλανε στο Σαμαρά, τα ίδια στείλανε στον Παπαδήμο όταν τον βάλανε εκεί πέρα μέσω του Γκόντμαν. Όλα αυτά είναι στημένα και τα έχουν στα Wikileaks, παιδιά. Είναι εκεί η καραμπινάτα. Είναι φράση με φράση τι είπε ο Μπιλ Κλίντον στον Τσίπρα να πει. Έχει δίκιο ο κύριος. Ας τα αφήσουμε αυτά, πέρα περί Ελλάδα, πάμε για την Αμερική τώρα. Η Τσέλσι είναι κόρη της Κλίντενας και του Μπιλ. Όχι καλέ, είναι του Χάμπελ. Δεν είναι. Η Χίλερη παίζεται. Πάνω στον Μπιλ δεν είναι με τίποτα. Ναι, του Χάμπελ είναι. Του Χάμπελ. Εγώ δεν πιστεύω η Χίλερη ποτέ είχε ποτέ άντρα από πάνω της. Κάτσε να μιλήσω. Ξέρετε καμία φωτογραφία τη Χίλερη έγκυο? Δεν υπάρχει. Α, έτσι. Πάμε παρακάτω. Το μνημόσυνο πότε θα γίνει? Ποιο λέει? Το μνημόσυνο. Για ποιο μνημόνιο σου μιλάμε τώρα? Της Χίλερη πότε θα γίνει? Δεν πέθανε ακόμη. Δεν πιστεύουμε αυτά που πέθανε. Για κοίταξε, όταν γινόταν οι κόντρες μεταξύ της Χίλερη και του Σάντερς, το χέρι η Χίλερη κάθε λέξη που έλεγε έκανε το χέρι παμ. Έκανε το χέρι παμ. Αυτή που είναι το... Νοήματα έκανε έτσι, τέτοια νοήματα έκανε για να την πούνε στο ακουστικό την απαντήσει. Όταν κάνει έτσι η Χίλερη κάνει νοήματα, ζητάει απαντήσεις. Άστι που χειρετούσε χιτλερικά και δεν έλεγε κανένας τίποτα, αλλά... Δεν ήταν χιτλερικό εκείνο. Το έχουμε δει στις φωτογραφίες. Ήταν χιτλερικά αυτά, Woodstock. Μακάρι να ήταν, δεν ήταν. Τι να κάνω. Άκουσε με, εσύ δεν σου λέει η δουλειά μου αυτή. Λοιπόν, η Χίλαρη την ώρα που μιλάει πριν, κάθε λέξη που έλεγε, καμιά φορά και συλλαβή, έκανε το χέρι πάμ σαν να μην μπορούσε να μιλήσει. Έσπρωχνε τις λέξεις. Ήταν ο χαρακτήρας. Αυτή που είναι τώρα δεν το κάνει αυτό. Πού σηκώνει το χέρι και ξέρω εγώ τι. Δεν είναι άλλη γυναίκα ρε Κούστα. Εγώ σου λέω τώρα βλέπω μια άλλη γυναίκα. Δεν είναι η Χίλαρη αυτή. Δεν τα πιστεύω εγώ αυτά. Δεν τα πιστεύω εγώ αυτά. Αυτό που μας πρέπει να μας ενοχλεί δεν είναι ο Τραμπ και η Χίλαρη και οι εκλογές. Είναι ότι πάνε να μας φέρουν ένα ρομποτοειδή να κυβερνάει τον κόσμο και την Αμερική. Αυτό πρέπει να μας απασχολεί. Και όχι τι λέει ο ένας και τι λέει ο άλλος. Η εξωτερική πολιτική της Αμερικής δεν αλλάζει. Ο Τραμπ να μπει μέσα, αυτά που θα του πούν να κάνει, γιατί έτσι είναι πρόεδρε, αυτά θα κάνει ο άνθρωπος. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί είναι αυτοκρατορία. Δεν μπορεί να πάει ο καθένας και να κάνει ό,τι θέλει, να ανακατώνει την καταρόλα και να... Κατάλαβα. Λοιπόν, μας περιμένει... Εγώ δεν πιστεύω ότι πέθανε, ότι είναι μια άλλη γυναίκα. Εγώ δεν τα πιστεύω. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι είναι... Εγώ στο Κνάκης, καλό βράδυ, μας περιμένει ο Τροπιλάκης να είναι τη γραμμή. Γεια σου σύντροφε, γιατί με λέει σύντροφο αυτός? Γιατί ο Καμένος είπε συντρόφους, έχει υποστηθεί, δεν το άκουσα εγώ, στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Κοίταξε. Σύντροφε αποκαλούν οι κομμουνιστές, ο ένας τον άλλον. Ναι, οι κομμουνιστές. Λοιπόν, νομίζω στην άλλη γραμμή είναι ο Τροπιλάκιας. Λέγεται παρακαλώ. Άγγελε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνεις, είσαι καλά? Μια χαρά, έκανα λάθος. Ένα λεπτό να σου πω. Γιατί τους αφήνεις και μιλάνε πολύ? Εγώ είμαι μισή ώρα εδώ στο τηλέφωνο και δεν μπορώ να πιάσω γραμμή. Είναι πολύ περιμένουμε. Είναι ελεύθερη γνώμη, πρέπει να μιλάμε όλοι. Ναι. Να κάνετε 20 λεπτά ένας, μισή ώρα. Έχει δίκιο και Άγγελο. Έχει δίκιο. Για λέγε λοιπόν. Τους αφήνεις και μιλάνε, τι να πω. Εντάξει, για λέγε λοιπόν, είναι η σειρά σου. Είσαι στον αέρα τώρα. Τα ξέχασες. Πάμε στα άλλη γραμμή, τα ξέχασε. Άμα τα θυμηθείς, πάρε μας τηλέφωνο. Το βίντεο δείξει, Άγγελε. Παρακαλώ, η επόμενη γραμμή. Ναι, καλησπέρα σας, τι κάνετε? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
Ωραία. Πρώτα απ' όλα ήθελα να σε παρακαλέσω να ανεβάσεις λίγο το volume, γιατί από το ίντερνετ είναι πολύ χαμηλά, αν γίνεται. Θα μας κοιτάξεις στο κοριτσάκι μας, βλέπεις? Στο κοριτσάκι. Ίντερνετ βλέπω, από ίντερνετ. Ναι, αλλά σε ποιο απ' όλα, είναι ένα με την ελληνική σημαία και ένα κοριτσάκι. Α, μάλιστα, θα του διδάξω άλλη φορά. Τέλος πάντων, γιατί αυτό είναι από τη Ρωσία και είναι τώρα ένα από τη Βραζιλία και... Και τα δύο channels που πιάνω, και αυτά είναι λίγο χαμηλά το volume. Μα, δεν πιστεύω. Αν γίνεται, τέλος πάντων. Ναι, δεν μπορώ, κοιτάξτε, άνοιξε τη φωνή σου. Τέρμα είναι. Ωραία, πολύ δυνατά βέβαια. Πολύ δυνατά, ναι. Δεν πειράζει. Ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στην Τόρι ή Ντόρι. Τόρι. Η Dr. Τόρι. Συγχαρητήρια στην κοπέλα, είναι πολύ διαβασμένη, πολύ ψαγμένη και πολύ σωστή. Αυτό που ήθελα εγώ να πω είναι ότι η μόνη λύση αυτή τη στιγμή είναι ο Τραμπ. Για εσάς, γιατί παίρνω από την Ελλάδα εγώ. Όχι, δεν άτελεβανας, ναι. Λοιπόν, η λύση αυτή, όχι λύση, ας πούμε, ο μόνος δρόμος είναι αυτή τη στιγμή ο Τραμπ, έτσι. Αλλά όμως, από τη στιγμή που έχετε ηλεκτρονικό voting, έχετε πρόβλημα. Τι έχουμε? Ηλεκτρονικό voting, δεν έχετε, είναι ηλεκτρονική η ψήφη. Μπορεί να τα νοθεύσουν, εννοεί. Yeah, electoral voting. Ναι, έχει δίκιο, αλλά δεν είναι όλα electronic voting. Έλα. Ναι, ναι. Έλα, τι είπε, Τόρι? Δεν είναι όλα electronic voting. Some of them are actually paper. Μερικά είναι με χαρτιά, τα οποία τα βάζουν σε σκαντρόν, που μετά γίνονται ηλεκτρονικά, αλλά καταγράφουν πρώτα εκεί, πριν μπει στον υπολογιστή. Αυτό είναι κάτι που διαφέρει από πολιτεία σε πολιτεία. Άλλοι μπορούν να πάνε μέσω του ίντερνετ και να ψηφίσουν, άλλοι πρέπει να πάνε σε ένα booth. Εγώ στη δικιά μου την πολιτεία που είμαι, συμπληρώνεις χαρτί και το περνάς και διαβάζει τις φυσαλίδες που έχεις γεμίσει και βγαίνει το αποτέλεσμα και μετά το κάνουν upload. Mm-hmm. Αυτό διαφέρει και έχεις μεγάλο δίκιο και γι' αυτό τα DNC, τα email, τα παρέδωσε αυτός ο καημένος ο Seth Rich, ο συγχωρεμένος που πέθανε, επειδή ήταν υπεύθυνος για αυτά. Το σκοτώσανε. Αγανακτήσει, ναι, τον σκοτώσανε. Δεν πέθανε. Είχε αγανακτήσει, γιατί μέσω του ηλεκτρονικού αυτού για το primary κλέψανε 8 εκατομμύρια votes. Για το Sanders. Για το Sanders. Τα παρακολουθώ εγώ. Μπαίνω σε sites εγώ και παρακολουθώ και σε alternative sites και τα παρακολουθώ όλα. Αυτό είναι καλό. Εντάξει, ας πούμε, γιατί αυτή η γυναίκα είναι λιστασμένη. Βγάζει αφρούς από το στόμα. Το άλλο δεν ξέρω αν προσέξατε. Όταν έγινε το δεύτερο debate, είπε κάτι η Hillary. Το ακούσατε? Πιο πολλά είπε. Πολλά υπονοούμενα είπε. Ποιο λες εσύ? Even if they don't vote for me, I will still be president. Ναι, και να μην ψηφίσετε εμένα, θα είμαι ο πρόεδρος. Δεν ξέρω αν το προσέξατε αυτό. Ναι, το είπε κάπου. Είναι πολύ σίγουρη για τον εαυτό της. She did say that. Yeah, ναι, το είπε αυτό, το είπε. Στο δεύτερο debate. Και το άλλο που θέλω να σας πω, ότι τα electronic terminals, τα περισσότερα είναι ιδιοκτησία του Σόρος. Όπως εδώ στην Ελλάδα έχουμε αυτά που έχουμε εδώ, όχι με ηλεκτρονικό voting, αλλά στο τέλος κάνουν αυτοί κουμάντο. Mm-hmm. Στην καταμέτρηση και έχουν, δεν ξέρω αν ξέρετε στην Αμερική, ότι υπάρχει και το fractional voting στα ηλεκτρονικά. Αν έχετε ακούσει για το fractional voting, που βγάζουν τα μηχανήματα fractional. Δηλαδή ο ένας ψήφος του Τραμπ θα είναι μισός και ο ψήφος της αυτής θα είναι διπλός. Έτσι έγινε με τον Gore στη Φλόριντα, αν θυμόσαστε. With the fractional voting is how they got Bush. Ναι, that's illegal, they should be in jail. Ναι, πολλοί πρέπει να είναι in jail και τρέμουν οι καρέκλες τώρα, γιατί ο λαός έχει φτάσει στο αμήν. Δηλαδή, how much μπορούν να αλλάξουν votes, αφού έχουν αρχίσει να λένε ότι σε μερικές πολιτείες ότι θέλουν να φοράνε κόκκινα την ημέρα που θα ψηφίσουν, για να φαίνεται ο λαός που ψηφίζει. Ακριβώς, και να είναι λίγο δύσκολο στην κάμερα να μπορούν να πούνε ότι εδώ που ψηφίσανε 100.000 άτομα, 80 πήγανε για τη Hillary, αν έχουν περάσει 100.000 άτομα και φοράγανε κόκκινο. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο κοιτάνε τώρα να κάνουν to cover themselves so they can dispute the votes.
Mm-hmm. Είδα ένα speech που έκανε ο Τραμπ τελευταία. To the point and very, very, I don't know if you've seen it recent when he spoke about the global organization and blah, blah, blah. Do you know that? Το ξέρετε αυτό? Όχι. Yes, he was speaking, yeah, about the new world order and globalization. Ναι, μόνο για τον εαυτό της και για τα συμφέροντά της και δεν είναι τίποτα που δεν μπορεί να κάνει και δεν μπορεί να πέσει, πόσο χαμηλά μπορεί να πέσει, η τι ατιμία μπορεί να κάνει για να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους. Πρώτη φορά τον ακούω και μιλάει τόσο σοβαρά. Κοίταξε, γι' αυτό το... γι' αυτό, κυρία μου, το κατεστημένο τον κυνηγάει. Ναι, εγώ παρακολουθώ πολύ καιρό τώρα, τα παρακολουθώ κάθε με το βράδυ. Είναι το άλλο ότι θα βάλουν χέρι στο social security, θα βάλουν χέρι στην εκκλησία, στις θρησκείες. Πολλά πράγματα θα αλλάξουν αν θα βγει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ναι, το TTIP. Mm-hmm, το TISA είναι το πιο σημαντικό, το οποίο δεν μιλάει κανείς. Για ποιο? Ακριβώς. Για το TISA. Ναι. TISA. That is ένα trade agreement το οποίο δεν μιλάει κανένας. Αν θα όλοι γίνει αυτό, και δεν το συζητάνε. Το έχουμε συζητήσει με τον Γιώργο. Αν θα γίνει, Γιώργο, είσαι εκεί? Ναι, Άγγελε. Αν θα γίνει αυτό. Κάτι άλλο να το πει. Είπε όμως η Χέλερη Κλίντον, το είπε αυτό σε κάποια ομιλία της. TTIP. Ότι το υποστήριζε, αλλά δεν το υποστήριζε. Το υποστήριζε ακόμη. Το υποστήριζε. Λέει, θέλει να κάνει κάποιες αλλαγές σε κάποια θέματα οποία δεν υποστηρίζει, αλλά η γυναίκα είναι ψεύτρα. Το αποκάλεσε the gold standard όταν το πρώτο αναφέρανε. Έτσι η γυναίκα θα το υποστηρίξει. Απλώς λέει ψέματα τώρα εσκεμένα για κάποιους οι οποίοι ακόμα δεν γνωρίζουν δηλαδή πολλά γι' αυτό. Η γυναίκα είναι ψεύτρα. Ότι θα το υποστηρίξει πλήρως, θα το υποστηρίξει. Μα δεν λέμε για το TPP. Η γυναίκα. Η γυναίκα είπε τους Βραζιλιάνους τραπεζίτες δεν πρέπει να έχουμε σύνορα. Όλη η δυτική ημισφαίριος, δηλαδή από κάτω από την Αργεντινή μέχρι πάνω στον Καναδά, στην Αλάσκα, να μην υπάρχουν σύνορα. Να είμαστε όλοι μια οικονομία, ανθρώποι εμπορεύονται να διακινούνται άνετα. Μα το χειρότερο είναι το TISA, το Trade in Services Agreement. Είναι μια σύμβαση μεταξύ της Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπάρχει μεγαλύτερο κοντρόλ. Είναι και η Αυστραλία μέσα, έτσι, η Ιαπωνία και τα λοιπά. Για το Πασίφικο, και το Wikileaks μάλιστα έχει βγάλει τις αλλαγές που έχουν κάνει πρόταση διάφορες χώρες. Και αν δείτε το συζητήσουμε... προπόσεις που κάνουν μερικές χώρες, θα τρελαθείτε τελείως. Δηλαδή και η Αμερική να λέει ότι they should have control of the media. Έχουν κάνει propose, ενώ οι άλλες 22 χώρες λένε no. Εάν έχετε χρόνο, πάρτε ένα καφέ, ένα τσιγάρο, καθίστε και να το διαβάσετε για να δείτε μέχρι πού το πάνε. Γιατί το TISA, το agreement, δεν το συζητάει κανένας. Και είναι ένα από τα πιο σημαντικά. Τώρα, να μην το καθυστερούμε. Θα το συζητήσουμε ένα από τα συνακροάτριά μας. Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Ένα από τα συνακροάτριά μας. Θα το συζητήσουμε αυτό το. Ένα λεπτό. Θα το συζητήσουμε το εξωτερικό αυτό το πράγμα κάποια άλλη μέρα. Με ακούς το εξωτερικό? Ναι. Κάποια άλλη μέρα. Η ακροάτρια μου από την Ελλάδα. Ναι, λέγεται. Άγγελε, θέλω να σου πω και κάτι ακόμα που είναι λίγο παράπλευρο, αλλά θέλω να ψάξετε το θέμα του Αναστασιάδη της Κύπρου. Ναι, τι έγινε με αυτό? Αυτός πάει να το κλείσει το θέμα τσάτρα πάτρα, δηλαδή όπως να είναι. Δεν θα τα καταφέρει. Διζωνική Ομοσπονδία, δεν θα θέλω να ψάξεις, Γιώργο, πρέπει να ψάξεις να δεις όταν έρχεται στο Νιου Ιόρκ, πάει, είναι σε κάποιο δικαστήριο. Η εταιρεία του Αναστασιάδη, η δικηγορική εταιρεία, είναι με μια υπόθεση με την εταιρεία τη δικηγορική του. Δηλαδή τι εννοείται με αυτό, δεν κατάλαβα. Πόσο uncompromised είναι. Δηλαδή η δικηγορική εταιρεία του Αναστασιάδη στην Κύπρο εννοείται. Ναι, με έναν πρώην πελάτη του. Είναι εμπλεγμένη στα δικαστήρια εδώ στη Νέα Υόρκη. Ναι. Θα το βρούμε αμέσως. Είναι από Ρωσία ο τύπος. Στην εταιρεία του Αναστασιάδη και γίνεται κάποιο δικαστήριο στη Νέα Υόρκη και δεν ξέρω πόσο αμερόληπτος είναι ο Αναστασιάδης και γιατί πάει να τα... Γιατί στη Νέα Υόρκη είναι ο Αναστασιάδης, στην Κύπρο είναι. Έρμο.
Θα το βρούμε. Ψάξτε το και θα ήθελα να το. Θα ψάξουμε να βρούμε. Έγινε. Καλημέρα, καλά ξημερώματα στην Ελλάδα. Να περνά καλά. Επίσης και σε εσάς, καλό βράδυ. Γεια χαρά. Η τελευταία γραμμή για σήμερα, λέγεται, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πολύ έγκυρο και πολύ καλό το πρόγραμμα με τη γυναίκα από την Ελλάδα και επίσης με τον Γιώργο Άγγελε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία. Έχω δύο γρήγορες παρατηρήσεις. Πρώτο, αυτό που λέει ο Τραμπ είναι ευαγγέλιο για τις κλεμμένες ψήφους. Εδώ και 35 χρόνια ήμουν στο Πανεπιστήμιο στο Κενέρικα μαθητής. Ήρθε ο Ντικ Γκρέγκορι, ο οποίος είναι famous activist και είχε κατέβει για δήμαρχος στο Σικάγο. Και δημοκρατικό, το Daily Machine τον έθαψε. Εφέρανε τα machines από το North Σικάγο στο South Σικάγο και τα είχαν κάνει rig. Όταν ψήφιζε στον Ντικ Γκρέγκορι, ψήφιζε στον Daily. Αυτό που βγήκε σήμερα και είπε ο Ομπάμα είναι έσχος. Ο μεγαλύτερος ψευταράς και είναι και το Σαν Σικάγο ο κερατάς. Ποιος? Ο Ομπάμα είναι ο μεγαλύτερος ψευταράς που υπάρχει. Ο Ντικ Γκρέγκορι, άμα ζει ακόμα ο Φουκαράς, από τον τάφο του θα βγει και θα δαγκώσει στο λαιμό τον Ομπάμα. Βασικά αυτό που λέει ήταν με το Ρέντι και μίλαγε και το ότι ανέφερε ενώ μίλαγε με τον Πρωθυπουργό που ήταν τελείως insulting, έτσι. Δηλαδή κάτσε, μιλάς με τον Ιταλό Πρωθυπουργό και κάθεσαι και λες για τον Τραμπ και ότι δεν είναι φτιαχτά. Εγώ, Άγγελε, δεν σας είχα πει ότι είναι φτιαχτά, γιατί εμένα ο σύζυγός μου είναι Άγγλος. Δεν έχει δικαίωμα ψήφου εδώ, αλλά είναι γεγραμμένος σε 15 πολιτείες της Αμερικής και έχω καταθέσει παράπονα σαν Democrat και ότι έχει δικαίωμα να ψηφίσει. Κατάλαβα. Πού το πάει. Ευχαριστώ το ακροατήμα στο Σικάγο, να έχεις καλό βράδυ. Και τελευταία γραμμή για μισό λεπτό, γιατί πρέπει να μας κλείσει η εκπομπή. Λέγεται, παρακαλώ. Ναι, γεια σου, Άγγελε. Γεια σου. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Ναι. Εγώ δεν θα λάβω μέρος στο κλάμα, αλλά θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ο Γκάσο Μπιλιράκης υποστηρίζει τον αρχηγό. Τον Τραμπ. Ναι, τον αρχηγό. Πρέπει, εφόσον είναι Ρεπουμπλικανός. Αυτό δεν ισχύει όμως. Δημοκρατικός είναι ο Κροάτης, Άγγελε. Έχει καιρό να πάρει τηλέφωνο. Είμαι Δημοκράτης και ψήφισα τον Μπιλιράκη την περασμένη φορά, αλλά αυτή τη φορά θα τον κάψω. Τον Μπιλιράκη. Ναι. Επειδή υποστηρίζει Τραμπ. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Άκουσε κάτι. Δεν ξέρω, αγαπητέ φίλε, σου είπα εγώ δεν ξέρω. Αλλά έχω Ρεπουμπλικανός. Εμείς δεν κλαίμε 8 του μήνους, αν θα κλαίμε. Ένα πράγμα θα ήθελα να πω στον ακροατή μας. Ότι δεν πρόκειται να θάψεις τον Μπιλιράκη. Επίστεψέ με. Γιατί ο Μπιλιράκης είναι πάρα πολύ πολύ αγαπητός στην περιοχή και ο πατέρας του και ο γιος. Και έχει κάνει πάρα πολλά θετικά για όλους τους Αμερικανούς πολίτες. Και προφανώς για τους veterans και στα εθνικά μας θέματα. Ψήφισε κανέναν Τούρκο βουλευτή ή κανέναν Εβραίο. Όπου είναι εναντίον της Ελλάδος. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος εκπομπής. Γιώργο. Ωραία απάντηση, Άγγελε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ στην Δόκτωρ Τόρη. Να περνάς καλά. Γεια σας. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Μην ξεχάσετε, αύριο το βράδυ στις 9 η ώρα είναι η μεγάλη αναμέτρηση. Τα συμπεράσματα είναι πάντα δικά σας. Για εσάς στη Νέα Υόρκη, στο Σικάγο, γενικά όπου μας ακούει και μας βλέπει το ακροατήριο στις ΗΠΑ, μεταφέρετε την εκπομπή μας σήμερα στο Facebook για την ηχογραφημένη. Στείλετε και like αυτή την εκπομπή στους φίλους σας. Γιατί ο φίλος του φίλου των φίλων μεταδίδεται. Θα θέλαμε να περάσει το μήνυμα το σημερινό και η σημερινή εκπομπή σε όλους τους φίλους που έχετε στο Facebook. Σας παρακαλώ πάρα πολύ μια έκκληση. Κάνετε ένα click, like it και κάνε share. Share. Εφόσον βλέπεις την εκπομπή, κάνε share. Στην ίδια τη δική σου σελίδα. Όσους φίλους έχετε, θα λάβουν το μήνυμα, θα δουν την εκπομπή. Αυτοί που μας βλέπουν από τους φίλους τους φίλους και αυτοί share. Πέσε τους, κάνετε share τις εκπομπές της Φωνής των Ελλήνων. Δεν έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας και ο χρόνος είναι που μετράει και οι μέρες και αν δεν κινητοποιηθούμε εμείς οι ομογενείς να βγάζουμε ανθρώπους σωστούς, τότε θα έχουμε και θα αντιμετωπίσουμε τεράστιο πρόβλημα. Χρειάζεται η Αμερική να επανέλθει στα χέρια των Αμερικανών πολιτών. Όπως και στην Ελλάδα,
Η Ελλάδα θα πρέπει να επανέρθει στα χέρια του Έλληνα πολίτη και όχι στα χέρια των Τούρκων, της Ευρώπης, των τραπεζών, της Γερμανίας και των Αράβων και των υπόλοιπων κάτω στην Τουρκία κτλ. Γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν ανήκει σε εσάς, γρας παιδιά. Μην φωνάζετε, μην βρίζετε. Δεν ανήκει σε εσάς. Δεν ανήκει η Ελλάδα σε εσάς. Όπως κατάντησε η Ελλάδα μας σήμερα, έτσι θα καταντήσει και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τον ίδιο δρόμο έχει, την ίδια πορεία. Πάμε κατευθείαν, μπαμ στο τούνελ με το σκοτάδι. Δεν μας φέρνει ο χρόνος. Καλό βράδυ, ραντεβού και πάλι αύριο εδώ στο κανάλι 48. Το κανάλι μας δουλεύει όλο σωστά, τα πάντα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Να περνάτε.